Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Λέω ρε φίλε, ρολόι, αρχίζει ο καιρός, χαρλάει, βρέχει, μπουμπουνίζει, προπονητολογίες, ασυρμάς, χαμούλης. Δες ένα χαμόγελο που έχει σήμερα. Άμα μου ένα καλοκαίρι δεν χαμογέλασε έτσι, ρε μπαγάσα. Το καλοκαίρι ήταν καταστροφικό. Μουντρούγος μου ήσανε. Καταστροφικό. Και μου ξέρει τώρα τις κρέας του χαμόγελο, κάνω και διαφήμιση τώρα πρωί-πρωί τις δοντό κρεμές να πω. Έλα μωρέ, εντάξει. Έβγαλα παρατσούκλι μια κοπέλα εδώ πέρα. Την έβγαλες. Την έβγαλα Colgate. Colgate την έβγαλες. Γιατί την έβγαλα όλες τώρα. Δε, γιατί την έβγαλα Colgate. Γιατί χαμογελάει και έχει άσπρα στα δόντια. Έχει φτιάξει τα δόντια να πούμε σαν, της, ρε φίλε, σαν τις ειδοποιούς να πούμε και τέτοια. Σε βλέπω φορμαρισμένο, σε βλέπω με φόρμα Εθνικής Ελλάδος, τι έγινε. Αυτή τη φόρμα. Τι αυτή τη φόρμα. Ο πατέρας μου είχε ένα φίλο. Α, είχε φίλο πατέρας. Το ξενοφών. Ξενοφών. Πού τα βρει αυτά τα ονόματα. Στην ίδια πολεμ... Από παιδιά μεγαλώσαμε. Με τον Ξενοφών. Ο Ξενοφώντα. Καλό παιδί. Χρυσό άνθρωπο. Ο Ξενοφών Σιδερίδη. Κολλητό του Γκαγκάτση. Α, και τι. Τον είχε στην ΕΠΟ Γκαγκά τον Γκαγκάτση. Τη μούρτζεψε τη φορμούλα, Εθνική Ελλάδος. Μιλάει αργά ο Ξενοφών. Ο Βασίλη. Ναι, τι. Επειδή βρίζει την Εθνική. Μου έδωσε μια φόρμα να σε κάνω δώρο. Να τα μας. Να τα μας. Και εσύ συνεχίζεις και τη βρίζεις. Τι την κάνω. Τι τσίπησες τη φορμούλα, ρε φίλε. Τι άλλο θες. Εντάξει. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Τσίπησες φορμούλα. Εγώ δεν έχω τόσα έχουμε χρόνια. Και φίλους... Μια πλακέτα με κάνα που ακολουθώ την Εθνική. Κάτσε, ρε φίλε. Εδώ ναι. Πέρα το ραδιόφωνο ναι. Δεξίζει να πούμε. Άντε πάλι αρχίσαμε. Μήρε. Κάτσε, ρε φίλε. Πού θα γίνει να δει. Δεξίζει. Λοιπόν, πριν πάμε γιατί έχουμε. Στάσου λίγο δευτερόλεπτα. Τι θες πάλι. Γίνεται απεργία. Οι κομμουνιστές δέρουν εδώ τους νεοδημοκράτες. Τι έχει, παίχτηκε τέτοιο σκηνικό, το χάσα. Κάθε φορά που γίνεται απεργία. Αλλά! Δήθεν θα κάνουν οι νεοδημοκράτες εδώ τους κομμουνιστές. Ναι. Οι κομμουνιστές του Μετρόπολης τους δένουν τους νεοδημοκράτες. Πότε έγιναν αυτά πάλι, ρε μπαγάσα, εγώ επειδή, και επειδή τα έχω καλά εγώ με τους συγχολήπτες, είπα να βάλω τη φόρμα της Εθνικής να έχω μια κόντρα, ρε παιδί μου. Ναι. Μετά, επειδή είναι η τιμένη η δεξιή εδώ, λέω, και επειδή ο Μπούζος είναι και αυτός δεξιός, είπα να βάλω μια φόρμα της Εθνικής να ισορροπήσω τα πράγματα. Τι τσαπατσούλη είσαι, ρε. Όπω, τι είναι αυτός ο Κουλιανός. Χθες έρχεται. Χθες έρχεται ο Φωτιάδης, ο Φουκαράς εδώ από το Τριάδι με τη μύτη. Του τραβάει μια να πούμε, του δίνει όλο τον καφέ επάνω στη φόρμα. Εκείνη τη φόρμα ο Φωτιάδης την έχει να πούμε 20 χρόνια. Την πλένει, την κάνει, την ράζει. Τι είσαι εσύ, ρε. Χειρότερος από μένα. Χειρότερος σήμερα. Κάθε μέρα ρίχνουν ένα καφέ. Τώρα λεφτά γιατί δεν παίρνουμε, δεν ξέρω. Χάνεις κλειδιά. Φοβάσαι τις βροχές. Δεν είναι τις φοβάμαι βροχές. Θα κάνω καμιά ζημιά. Θα πέσω και ένα χαντάκι με νερό. Σε λέω, έλα, θα περάσουμε καλά στο Τριάδι. Στο Τριάδι. Στο Φαρσαλινό, έλα. Φαρσαλινό, όχι, βρέχει, όχι, κατακλυσμό κάνει, όχι. Άκουσα τράκες εδώ στο περιφερειακό, σαν συμπρόμενα. Παππού, παππού. Έλα, μα τρέχουν σαν τους φελούς. Παίρνω τον κόκκινο. Να πάμε τον ήλιο. Δεν με λέτε να έρθω, Τον παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνει η γυναίκα του. Συνεννοούμαστε με τη γυναίκα του. Τι να κάνω τώρα, παιδί. Ναι, αλλά μέρα με πήρε, βγήκα ο ίδιος. Εντάξει, ναι, ο άλλος κλητήρας. Ο άλλος κλητήρας. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα, πώς σου λένε όλα τα πράγματα όπως θες, ρε μπαγάσα. Τι δηλαδή, έγινε, πες μου να μάθω και εμένα. Τι έγινε να μάθω, τα ξέρεις τώρα, Τι έγινε. Έξερτ με σηκωμένη τη διάθεση από χθες το βράδυ, μόλις άκουσε την είδους 12 η ώρα. Πονάει το χεράκι μου. Εντάξει, το χεράκι πονάει, αλλά άλλα πράγματα γιατί, δεν σε πονάνε τώρα. Με φόρτωσαν τη βρωμαντιβίωση και με ρημάξαν λοιπόν, οι παλιόγιατροι πρωί να μου. Εντάξει, θα το φτιάξω μια βδομαδούλα λίγο η μάντα σαν το αυτοκίνητο, θα φτιάξω τον ημάντα, μια χαρά θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε αναρτήσει κάτι κορασίδες που πάνε για ελιές παρπιπτόντος. Πάνε για ελιές. Γύφτισες είναι. Όχι, όχι, άμα τις έχω αναρτήσει, μπορεί να μπει ο κόσμος να τις δει. Πάνε για ελιές. Βρήκαμε εργάτες για ελιές. Γιατί είναι η περίοδος που μαζεύουμε τις ελιές. Ναι. Έχεις μαζέψει ελιές. Γιατί να μαζέψει ελιές. Δεν έχεις. Ξέρω κανένα χωράφι, κανένα έτσι ξεχωρίζει. Έχω ένα χωράφι, έχει ελιές. Δεν τα μαζεύεις ποτέ. Παίρνω τηλέφωνο. Ξέρεις τι λένε οι παλιοί για αυτούς που μαζεύουν. Χαίρευτοι, δεν τρέπω. Οι παλιοί έχουν άλλη νοοτροπία. Ναι. Θεωρούν ντροπή να μην πας να μαζέψεις. Αυτοί που κάνουν χωράφια. Ναι, ναι, ναι. Λαμόγια ήταν. Πέρα τις επιχορηγήσεις και μαζεύαν πέτρες και κοτρώνες και τις δίναν για ελιές και ροδάκινα. Θα πάρουμε κανένα φράγκο σήμερα, θα δώσουμε κανένα σχηματάκι μετά. Τι στοιχηματάκι. Αφού ρίχνουμε καφέ. Τι φράγκο να πάρεις εδώ, ή τότε να μέχασε τα μπέναλτι χθες έβλεπα. Εντάξει, αφού κατεβάζει τα δευτεροτρίτα. Ή τότε από τότε πήρε π.χ. με τον Ολυμπιακό, έχασα τη Λέστερ, την αποκλείει Ροσδέλ. Δηλαδή έρχεται ένα διασημό μετά τον άλλο. Αποθεώσαμε εδώ την τότε να την καθαρίσαμε. Αλλά τελικά δεν είχε κάτι αμάνι τότε να.
Αφού την απέκλεισε κι άλλη. Ενώ εσύ που απεκλείστηκες. Εγώ άσε με εμένα. Είσαι καλό. Άσε με εμένα τώρα. Τσέπαρα. Λοιπόν, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Τι έχει. Απανταχού, αμπελοφάγη, ενωθείτε. Είστε κοντά. Πλησιάζετε. Αμπελοφάγη, γιατί μας λες. Αφού θέλετε να φάτε προπονητή ακόμα δεν ξεκίνησε χρονιά. Για το καλό του ΠΑΟΚ. Για το καλό. Ναι. Ποιο είναι το καλό. Να ψάχνουμε αφού θα φάτε πάλι άλλον το Δεκέμβριο. Εσύ αυτό είναι σπορ, είναι χόμπι. Εγώ το ξέρω. Αν μπει το μικρόβιο μέσα, θες ανακατοσούρα. Άκου να δεις. Ναι. Μετά από δύο μήνες δεν θα πάει καλά ο καινούριος, αυτό φάτε. Δουλεύεις στο SDNA. Ποιος, όχι. Δουλεύεις στη Φόρτσα. Ποτέ. Δουλεύεις στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟ. Όχι. Κάνε κριτική κανονικά, δεν σε κουνάει κανένας. Ναι, εγώ είμαι. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, σωστό που λέει. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να το στηρίξει, στήριξε το. Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να στηρίξω το θεσμό. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω, είμαι πετσί παοξάκια. Εγώ για τον ΠΑΟΚ τρελαίνω. Δεν τρελαίνω για κανένα, ούτε για κανένα πρόσωπο. Σοβαρά, μιλάς. Ναι. Δηλαδή ο Πατατούδης, ναι. Ο Παντελάκης. Ναι. Όλοι οι πρόεδροι που τους σπάγατε στο ξύλο. Ναι. Θεσμός δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ποιος, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Ναι, αλλά πώς μας είχανε. Υποτακτικούς. Αυτά δεν λέγαμε χθες. Ναι. Είμασταν ναι. με τον ουρά του Αλουνού. Θεσμός. Ναι, αλλά ήμουν ουρά Αλουνού. Δεν μου άρεσε να είμαι υποτακτικός. Θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Πότε έγινες εσύ σαν ΠΑΟΚ ανεξάρτητος. Από τότε που ήρθε ο Ιβάν. Πριν γίνει ο Ιβάν, τι ήσουνα. Να είχαμε να λέγαμε. Σαν τον Άρη με τον Ολυμπιακό τσατσάκι ήσουνα. Όχι φανερό όμως. Ναι, κρυφό, χειρότερο. Κρυφός. Χειρότερο. Έλα τώρα, όχι. Χειρότερο. Έλα, έλα. Λοιπόν. Τι φάγωμα θέλετε, προπονητό λέει, ναι. Παίρνετε λε σχηματάκι, παίρνετε και τσιπουράκι και απλώνετε. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι υπέρ του θεσμού. Και θα σου πω γιατί είμαι υπέρ του θεσμού και μετά πες μου ό,τι θες. Δίνει. Τι δίνει. Δίνει εκατομμύρια μια ομάδα να πάρει τον προπονητή σου. Ναι, θα πας με το ταξίδι να τον πας εκεί, θα βάλεις τον βάρο. Πόσα δίνει. Δεν ξέρω, η ρήτρα είναι 7 εκατομμύρια. Τα δίνει 7 εκατομμύρια. Έχει κάνει μια να πούμε τι γίνει λοιπόν. Πες το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ. Τι λέει το ρεπορτάζ. Έσκα σύμφωνα με την Οτζόγκο, γιατί υπάρχουν και πονηροί που λένε σιγά ο ΠΑΟΚ το δημιούργησε μόνο του. Το Πιτσόκο ποιο είναι. Ο Τζόγκο, ο Τζόγκο. Τι λέω. Όπως λέμε η Αμπόλα. Ναι. Η Οτζόγκο είναι πιο πολύ σπορτιγκίζη. Μπράβο. Ναι, ωραία. Τι λέει αυτή η εφημερίδα. Λέει ότι έκανε επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ για να πάρει τον Αμπέλ Φερέρα που είναι ένα δικό του παιδί. Εσείς που γλύφετε τον ΠΑΟΚ εδώ, ναι. Πέρα, τις ειδήσεις τις παίρνετε από την Πιτσόκο. Ποια. Και... Ο Τζόγκο είπαμε, ρε, ναι. Μόρι μου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Οι ειδήσεις που παίρνουμε εμείς τις, ναι. Παίρνετε από τους ξένους. Όχι, εμείς εδώ πέρα σαν όμιλους παίρνουμε μάχημα τις ειδήσεις. Άλλο λέω. Ναι. Σας δώσανε στο πιάτο καμιά είδηση κανείς. Ποιος το εννοείς να μας δώσει. Τι πάει ΠΑΟΚ όπως δίνουν στους άλλους. Δε ρεπόρτερ, ρώτα. Δεν ξέρω. Κάχε. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, Κωνσταντίνε. Δεν είσαι ρεπόρτερ. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Εγώ είμαι ελεύθερος σκοπευτής. Εμείς μάθαμε από την Πιτσόκο, όχι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πόσα μέτρα από εδώ. Κοίταξε. Από πόσα μέτρα είναι από εδώ. 500. Εσύ από 500 μέτρα που, ναι. Είναι Μετρόπολης, ναι. Από το, τα γραφεία του ΠΑΟΚ, έμαθες από τον Πιτσόκο, ναι. Έμαθες ότι γίνεται αυτό το θέμα με τον προπονητή. Όλοι το μάθανε από εκεί όμως. Όλοι το μάθανε από εκεί. Από εκεί. Γιατί και αυτά που είπε στα μέσα που είναι φίλο προσκύμενο προς τον ΠΑΟΚ, από την Οτζόγκο το μάθανε. Από τον Πιτσόκο μάθανε. Πιτσόκο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, από την Οτζόγκο λοιπόν, ναι. Ήρθε η είδηση και την έχουμε από χθες το βράδυ έτσι απλώς στα τραχανά, ότι έκανε πρόταση στον Αμπέλ Φερέρα. Πόσο. Δεν ξέρουμε το ποσό. Αλλά είναι η πρώτη προσέγγιση. Τώρα, ναι. εκεί, γιατί εγώ διαβάζω μέτρο σπορ. Κάποιοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ το απέρριψε, ο Ιβάν Σαββίδης κατευθείαν. Κάτσε να τελειώσουμε το ρεπορτάζ. Ποιο Ιβάν Σαββίδης απέρριψε κατευθείαν. Μέσω Skype. Θέλει να τον κρατήσει. Φυσικά και θέλει. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα. Πιο άμπαλο πεθαίνει. Γιατί. Έτσι του λέω. Να αλλάζουμε προπονητή σαν δύο μήνες να μην πάρουμε τίποτα. Λέω ποτέ. Τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Βρε, ναι, ρε, τούδος και χειραψία και ο άνθρωπος πάλι από γκρεμιστή τούμπα. Άσε με τώρα. Του ζήτησαν αυτό τον προπονητή. Και δεν τον δίνει, είπε όχι. Ωραία. Να ασχοληθεί. Με το Μακεδονία Παλάς. Ναι. Να ασχοληθεί με τη Σουρωτή. Ναι. Να ασχοληθεί και με. Και ποιο αναφέρω, Κωνσταντίνε μου. Γιατί όταν λέμε κάτι. 300 υπαλλήλους, ναι. 20 διαιτητές, ναι. Και 200 μανατζαρέους έχεις. Ναι. Εγώ θα σου πω ποιο θα φέρεις. Ναι. 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 Θα φέρεις ένα κανονικό. Πάλι Νοέμβριο, 17 Νοέμβριο και να ψάχνουν πάλι προπονητή. Ούτω ή άλλω θα ψάχνει τον Νοέμβριο. Με δεν κάνω δουλειά έτσι όμως. Θα ψάχνει που θα ψάχνει. Είναι σαν να δίνω προτάγμα σε. Άκου εμένα. Θα ψάχνει που θα ψάχνει. Εγώ στο λέω να το ξέρω. Ναι, άμα δεν μπορώ να κρατήσω ένα κορμό και ένα προπονητή σταθερό, θα ψάχνω διαρκώς. Εγώ δεν είμαι με τον Αμπέλ. Ξέρεις τι κάνεις τώρα εσύ. Εγώ με τον προπονητή. Αφήνεις τον πολύποδο στο έντερο μετά από 3 χρόνια να γίνει καρκίνος. Αυτό κάνει. Τα ίδια λέγατε και μετά... για τον Λουτσέσκου. Και μετά... με πήρε double. Τα ίδια δεν λέγατε. Άσερε. Λουτσέσκου. Εγώ ξέρω ότι η ιστορία έχει δείξει. Ναι. Όταν μια ομάδα κρατάει προπονητή, ναι. Θα πετύχει κάτι. Μάλιστα. Αν τον αλλάζει σαν τα πουκάμισα, ο Αμπέλ μπορεί να είναι ο χειρότερος προπονητής, έτσι. Ναι. Δεν έχει μέλλον. Είναι. Θα το δούμε, δεν ξέρουμε. Τι λες εσύ. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις. Τι κρατάς. Κρατάω επιφυλάξεις. Αν δεν το δω, σε ένα-δύο μήνες, Κωνσταντίνε, θες εσύ να έχουμε ανακατοσού. Σε δύο μήνες θα φας άλλον πάλι. Θα έρθει ο Μπουρέιρα μετά και θα πεις ποιος Μπουρέιρα. Οπότε όχι κύριος, εσύ μόνο. Οπότε ο κύριος Σαβίδης. Όλος θέλει να τον οπότε ο κύριος Σαβίδης. Του, ναι. Κάνανε μια πρόταση, ναι. Να πάρουν αυτόν τον προπονητή, να του δώσουν και λεφτά. Ναι. Και αυτός δεν τον δίνει. Αυτή είναι η πρώτη στάση του ΠΑΟΚ. Αλλά. Να κάνει μια όμως, επιθεώρηση. Τι εργασία. Στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, ναι. Να πάει στη Σουρωτή. Αυτά τα ξέρει καλά. Είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Την μπάλα την αφήσει για μας. Δεν ξέρει. Άμα με ρωτούσε, θα έλεγα, ναι. Ότι απαγορεύεται μεγάλο κλαμπ ευρωπαϊκό, ναι, ναι.
Και ενώ το μεγάλο του project είναι ο προπονητής, μέσα σε δύο μήνες να τον αφήνει να φύγει. Θα είναι ξεφτιλίκι για μένα. Βέβαια. Φυσικά το Στανόγευ το διώξατε σε 10 μέρες. Στανόγευ, φίλε, δεν ήταν προπονητής. Αυτός είναι. Φυσικά και είναι. Σφελός είναι. Αυτό αφελώς, ναι. Ο Στανόγευ δεν ήταν προπονητής. Ναι, αυτός και είναι. Το μυρίστηκα. Και κοίταξε, αυτός, φίλε, ήταν στην Πράκα. Την είχε κούκλα. Δώσ' και τώρα του ζητάει ομάδα η οποία είναι μεγαλύτερα κυβικά από μένα. Δώσ' τον. Δεν μου τη ζητάει καλή μου. Δώσ' τον. Α, δώσ' τον, λες. Και εγώ τι θα κάνω. Θα δώσω και εγώ το πρωτάθλημα από το Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Αυτό μου λες τώρα. Ξέρεις. Ναι, αυτό θα μου λες τώρα. Μια γυναίκα. Τι μια γυναίκα. Έπιασε το δάχτυλο. Άστε γυναίκα. Άκουρε να μάθει. Θα σε γυναίκα. Για να δω τι θα μου πεις τώρα παλά με τις γυναίκες. Μια γυναίκα. Έπιασε τον άντρα της να. Όχι να ερωτοτροπεί, να κάνει δεσμό με μια άλλη γυναίκα. Κάτσε. Τον έπιασε να έχει σχέση. Δηλαδή. Σχέση. Ναι. Ωραία, ναι. Οποία επιδείξει. Ναι. Για δεν σχέση. Κάνει. Με στη σχέση κάνει και αυτό. Περίμενε, ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Επειδή τον είδε ότι είναι ζαβός. Τον είχε, ρε παιδί μου, στο σπίτι, ζαβό και τα λοιπά. Ναι, αλλά είχε σχέση αυτό ζαβός. Τον πήρε με τα μάξι, ναι, και της τον παρέδωσε. Ναι. Και του έδωσε τα φάρμακα, ναι, του έδωσε τα ψυχοφάρμακα, του έδωσε, ξέρω, της έδωσε, ρε παιδί μου, το στυλ. Δηλαδή, τι είναι αυτός ο άντρας, να πούμε, τι κάνει. Έρχεται το βράδυ μεθυσμένος. Κάνει σεξ, δεν το σηκώνεται. Τα παιδιά είναι, ξέρω εγώ, κάτσε ρε να μάθεις. Τι να μάθω, κάτσε ρε να μάθεις. Να δω που θα με πας, παιδιά. Τα παιδιά, ξέρω εγώ, ούτε ασχολείται και τα λοιπά. Ναι, ναι. Λέει πάρτον. Μόλις πάρτον. Ναι. Η άλλη δεν ξέρει τι παίρνει. Ναι, αλλά εσύ ξέρει. Ακούω. Ποια δεν ξέρει. Η Sporting. Όχι, όχι. Και ξέρουμε εμεί. Η άλλη. Ναι. Η καινούρια. Η καινούρια δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι παίρνει. Ναι, αλλά έλα που η Sporting ξέρει όμως. Ξέρει. Δεν ξέρει. Ω, εμείς. Τι δεν ξέρει. Δεν ξέρει. 15 χρόνια στη Sporting Λισαβόνα έπαιζε. Προπονητή δεν έπαιζε. Φυσικά παίχτη Sporting είναι. Τι σχέση είναι σαν να παίρνει ο Πάο. Τι σχέση έχει ο προπονητή με τον Πούδα. Ένα παίχτη που τον είχε, ναι, 15 χρόνια. Και τι ο Κούδας ήξερε από προπονητική. Ναι, όμως, πήγε στον Ηρακλή με τον Ειδίνο και τους διώξε με τις κλωτσιές. Εγώ σου λέω ότι ξέρει όμως. Ράσε τι να ξέρει. Στην Πράγκα ήταν. Δώσ' τον, αρε. Δώσ' τον. Ωραία, και ποια είναι η λύση. Δώσ' τον είναι η εύκολη λύση, η δικιά σου. Πολλών, όχι δικιά σου, άκυρο. Πάρα πολλών. Άμα το διώξει αυτόν. Που του αρέσει η προπονητική. Ναι. Και τον Μιχάλη τον Μπέλη να ξεθάψει. Ένα, ναι. Ένα. Να σε θα γυρίσουμε τον πάγκο 20 χρόνια πίσω και θα λέμε γιατί μα παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Ρε, δώσ' τον να γλιτώσει, ρε Χαϊβάνη. Ο Γκουαρδιόλα όταν είχε πάει πρώτη χρονιά, City, ξέρει τι θε τερμάτισε. Τι θε τερμάτισε. Έκτος. Έκτος. Ναι. Έκτος. Γιατί είχε του. Εδώ είναι Βαλκάνια, ε. Τι θα κάνουμε, Βαλκάνια. Βαλκάνια, ναι. Σου λέω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τα Βαλκάνια όμω. Δώσ' τον. Αν θέλουμε να αλλάξουμε. Ο Κλοπ την πρώτη χρονιά σε Λίβερπουλ, ξέρει τι θε τερμάτισε. Όγδος. Τη δεύτερη ξέρει πάλι τι. Πέμπτο έκτος. Ναι, ναι. Και μετά πήρε το Champions League. Πού είναι αυτό. Τι πού είναι αυτό. Ποια χώρα είναι αυτό. Αγγλία. Έλα ρε Βαλκάνια. Ε, τι έλα Βαλκάνια. Άστο τώρα. Θες να σε πάμε με τον Πάουκ. Σε πάμε με τον Πάουκ. Πάλι με τον Πάουκ. Με τον Σάντος. Ναι, με τον Σάντος. Στο πρώτο τρίμηνο γίνονταν χαμός. Ένα καλό έχει κάνει ο Ζαγοράκης που το εκτιμώ. Πολλά μπορεί να έκανε και στραβά. Ναι. Είναι ότι κατάφερε και έπεισε αρκετό κόσμο πριν να μείνει ο Σάντος. Ναι. Είδε στον Πάουκ τι έκανε με τον Σάντος. Τι έκανε. Έπαιξε ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε. Πώς δεν έπαιξε. Ναι, και τι έγινε. Εντάξει, και δεν μπορούσα να πάρω τίτλους γιατί ήμουνα έξω από τα κόζια. Τότε δεν μπορεί να πάρει και Μπαρσελόνα. Δεν αγόραζε ομάδες τότε. Τα Μπαρσελόνα έρχονταν. Ναι, με τον Ήβης. Με τον Ήβης. Ο Ήβης. Ο Ήβης. Ναι. Του πήρα τρόπαιο γιατί τον είχα 1,5 χρόνο. Ναι. Με τον Λουτσέσκο, γιατί τον είχα 2 χρόνια. Εσύ τα καραγωνί μου να σε βίδει. Για πες τα. Θα στείλω τον Μπάζ με την άλλη. Άντε πάλι αρχίσαμε πέρα, αυτά. Θα έπαιρνα τα 5 εκατομμύρια. Ναι, τι ναι. Φτιάχνει και μια δικαιολογία. Άκου, τι λέει ο Γάβρος. Τι να πει ο Γάβρος, σας αρέσει. Κράτα τον Πορτογάλο χάση, να γελάσουμε κι άλλο λέει. Το Πορτογάλο χάσει, λέει, να γελάσουμε κι άλλο. Θυμάσαι το χάσι που είχε φέρει. Δεν τώρα. Ένα Αλβανό που είχε φέρει Κωσοβάρο Ολυμπιακό. Α, ξυπνήσει ο Σαββίδη τώρα μια μέρα. Εξύπνιο είναι. Και δώσει εντολή αντίθετη. Τι εννοεί. Φάτε τον. Εγώ θα είμαι κατά του. Στο ξαναλέω για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν, δεν είμαι υπέρ του Αμπέλ. Ναι. Είμαι υπέρ το ότι πρέπει να κατάμε. Αμπέλ, ναι. Και με μικρό όνομα. Με μικρό, ναι, έχω αγιώτα. Ναι. Ναι. Δεν κατά του Φερέρα. Είμαι υπέρ του προπονητή σαν δεσμός. Δεν γίνεται να αλλάζουμε προπονητές ανά δύο μήνες. Στο ξαναλέω. Μετά από δύο μέρες αυτή, ποιος θα έρθει τώρα, ο Τζιτζιφιόγκος. Ναι. Θα βγει στο Νοέμβριο εσύ και χιλιάδες από πίσω. Ναι, ναι. Έτσι με τα σάλια τρέμουν. Φάτε το να μας κατάστρεψε. Το Γενάρη ξανά θα ξαναλέω. Σ' αρέσει αυτός ο προπονητής. Δεν τον έχω αξιολογήσει 100%. Δύο μήνες τι κάνεις εδώ. Τι θέλει δύο μήνες. Μια χαρά. Γιατί του πήραν center for του προπονητή. Τι. Δεν ζητούσε τον ψηλό. Τι. Τον 1,91. Δεν το ζητούσε, ναι. Τον πήραν. Δεν μου λες. Του πήραν τον Μπράνταριτς. Όχι. Ναι. Επομένως κάτσε να το δω με το υλικό που έχει από τον προηγούμενο προπονητή, ναι, και να κάνουμε. Δεν μου λες. Στη διοίκηση, ναι, ξεφανιτό. Ένα λεπτό, τι ξεφανιτό. Δεν μου λες. Αυτός τώρα έμαθε να παίζει έτσι με σέντρες και τέτοια. Ε. Ναι, και δεν του πήραν σέντερ φορ ψηλό. Άλλο δρόμο δεν έχει να πάει. Θα ψάξει, κάτσε. Αυτός που κάνει 5 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια με ένα δρόμο, ξέρει. Ποιο ναι, κάνει 5. Αυτός εδώ, προπονητή. Αυτός ο προπονητής. Ναι. Ξέρει να παίρνει μόνο με σέντρες. Δηλαδή, άμα με βάλει σε μένα να κάνω τακτική στον ΠΑΟΚ. Ναι. Να δώσω το center back την μπάλα στον Γιαννούλη,
να έρθει λίγο αριστερά ο Μπίσεσβα να την ξαναπάρει, να έρθει ο Χαβ να τη δώσει, να την ξαναπάρει, να βγει ο Γιαννούλη και να κάνει σέντρα. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί εκ τη δημοτικού δεν πάρει το διδάξει αυτό, λες. Θέλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Καθίστε δεν καλά. Δεν ξέρω αν διδάσκει. Δεν βλέπω τι διδάσκει και μαθαίνω. Θα το δούμε, περίμενε. Τι μας τρελάνεις τώρα. Να δούμε πώς θα κολλήσει η ομάδα. Γιατί και ο Λουτσέσκο όταν ήρθε στους πρώτους 3-4 μήνες. Τι είναι αυτό και τι είχαμε εδώ πέρα. Εδώ, χαμός γινόταν. Τι είχε, σέντρα. Σέντρα, σέντρα γκολ. Σέντρα γκολ. Φιλικά μάτς. Ναι, αλλά Τσίπρας, 1η Ιουλίου όταν έφυγε ο Λουτσέσκο κλαίγανε εδώ με δάκρυα αυτοί που το βρίζαν όμως. Ποιος έκλαιγε με δάκρυα. Όλοι. Αχ, έφυγε ο Λουτσέσκο και τώρα είσαι εδώ και πού είναι ο Λουτσέσκο. Για, ψάχνανε να βρουν το λόγο. Γιατί έφυγε ο Λουτσέσκο. Τι, γιατί. Γιατί το μάλωσε, είναι... μάλωσε με τον Γιώργο. Μάλωσε με τον Γιώργο. Και τώρα θα έρθει σε 2 μήνες πίσω αφήσει τα λεφτά. Αυτά τα ορίζοντα. Αυτά δεν γίνονται. Έξω αυτά λέγατε. Εγώ λέω ότι δέχομαι με έναν όρο. Με έναν όρο μόνο. Τι μου λες. Με έναν. Για να φύγει ο προκάτοχος. Πάνε πουλα τρέλα ρε που. Μη. Εμαναγκάς και βρίζω πρωινιάτικα. Είναι ντροπή. Δεν είναι πρέπον. Δεν είναι σωστό. Να, με έπλεξα εδώ πέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη παιδιά μας ξέβηγε, για το φούστι μα έφυγε. Βάζει τι κουβέντε. Ναι. Τα γυναικούλε ακούνε το πρωί καλά, καλά πάντα παιδάκια στο σχολείο. Και ακούμε φούστι, δε σαν να σε παρακαλώ. Ξέβηγε. Δεν ήταν δηλαδή. Ναι, ντροπή πιπέρι στο στόμα του κουλ. Αλλά άμα θε που λατρεύει, φέρε τον προηγούμενο προμονητή σου. Πόσο το λέω, 2, δώσω τώρα 4. Να έρθει εδώ πέρα και να συνεχίσει. Για να φέρνει ο Γιωργάκη παίκτε σαν τον Εσίτη και να τραβιέ το πάω κολόκρο να πούμε πίσω. Τι λέτε. Κατάλαβε γιατί εγώ δεν θέλω να του δώσω χρόνο τον Αμπέλ Φερέρα. Γιατί ναι, δεν πήρε κανένα παίκτη από αυτούς που ήθελε. Okay, του φέραν τον Εσίτη, ναι, δεν του πήραν τον Ψηλό, ναι, δεν του φέραν τον Μπράνταριτς. Ναι. Να τον δω, θέλω ρε φίλε. Μάλιστα. Του λείπει ο Μαουρίσιο με τον Βιερίνια. Κύριε πού είμαι παράλογος. Κύριε Σαββίδη, ναι, εμέσως, πού είμαι παράλογος. Εμέσως πλην σαφώς, ναι, στηρίζεται εδώ τον προπονητή. Αλλά και να στηρίξει τον προπονητή πρέπει να βρίσουν εσάς που δεν κάνετε μεταγραφές στο γέννη το καλοκαίρι, να πούμε. Εκεί πάει η κριτική μου. Γιατί δεν κάνατε, κύριε Σαββίδη, μετά. Πες τον. Γιατί δεν έκανε κύριο Σαββίδης, δεν έκανε ο Γιώργης μάλλον. Ο Σαββίδης περιμένει εισηγή. Γιώργης. Ο Γιώργης, ναι. Να μην ο κύριος. Ξέρεις και από χτες τι Γιώργης. Άκου Γιώργης. Ο Σαββίδης ο Τζούνιορ, άντε. Για να ξεχωρίζουμε. Γιατί δεν έκανε ο Μπράγκος σωστές κινήσεις. Είχαν το Φαϊνάσιαλ. Αυτά είναι τα θέματα. Είχατε Φαϊνάσιαλ. Είχαμε. Εγώ δεν σου πω ότι θα μας τζαμπουνίσετε το καλοκαίρι. Πες το Φαλακροπάστορα. Ναι. Αν το θέλει Sporting, από πού να το βγάλουν από εδώ. Αν είναι λογικό να ακούγεται από Πορτογαλία. Καλά σου λέει. Ναι. Πώς θα βγει η είδηση από εδώ πέρα αν το θέλουν οι Πορτογάλοι. Ναι. Πρέπει να έρθει πρόταση από Πορτογαλία για να αρχίσουν να βγάζουν την είδηση. Ήρθε η είδηση χθες, το μεσημέρι του Πορτογαλία, το βράδυ το βγάζουν. Βγάλε ρε Μπούζο τον Ισαϊάδη. Ένα, ξέρω εγώ, βγάλε κανέναν από το Δημοκράτη Παπαδόπουλο, βγάλε κανέναν από εκεί να την επιβεβαιώσει την είδηση, να πούμε, ή να τη διαψεύσει. Περιμένω και το Λευτέρι το Δούκα να τη διαψεύσει ή να την. Αν δεν τη διαψεύσει. Υπάρχει επίσημο όχι του ΠΑΟΚ. Ποιος το είπε. Το υπάρχει επίσημο. Ποιος το είπε αυτό. Όλα το γράφω, το site. Όλα. Ποιο site. Όλα τα site. Και εμείς. Και το μέτρο. Εμείς τα πήραμε. Εμείς τα πήραμε παλού. Ωραία. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει επίσημο όχι. Ο Σαββίδης είπε, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά Sporting... Μας είπαν οι Πορτογάλοι, είπε ότι είπε ο Σαββίδης. Η Sporting λέει θα επανέλθει. Ναι. Γενικώς ο ΠΑΟΚ διανύει μια πολύ κακή εβδομάδα. Μένα αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, το τρίποντο με την ΑΕΚ. Μέχρι Τετάρτη είχαν τον Γιώργη, ναι, τον Καραπαπά, τον Καρυπίδα σκοτώνασε στα social media. Τώρα. Ναι. Να ασχολούνται με τον Άρη ακόμα. Θα πάω και τώρα, τώρα ασχολούμαι θα τον πάω τώρα εγώ στη ΣΕΛ. Στη ΣΕΛ. Στους Πακιστανούς. Ναι, να πλύνω τον Κόρτοπα. Πάνε. Να σου δώσω και τον Κόρτοπα να το πλύνεις και αυτό. Γιατί αφού το πλύναμε χθες. Θες να το πάρεις εσύ να το πας στο αεροδρόμιο για εγώ. Θα του δώσουμε και ένα γλυφιτζούρι δώρο. Ασόβαρη ομάδα. Έλα, θα δείξει ότι είσαι μια ομαδούλα τη σειρά. Ναι. Τη πλάκα κιόλα. Όχι τη σειρά, τη πλάκα για μένα. Άμα σε πάρουν προπονητή. Βέβαια. Ενώ... τη πλάκα. Ναι. Έχει το project, ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα. Ναι. Παίρνει τον προπονητή Ιούλιο, ναι, και Σεπτέμβριο τον πουλά. Ναι. Είσαι ομαδούλα μετά. Ομαδούλα. Βέβαια, για μένα είσαι μικρή ομάδα. Δεν μου λες, άμα χάσεις από την ΑΕΚ και αυτή τη Δευτέρα προσφορά το ίδιο θα λες. Όχι. Όχι, όχι. Τι, θα λες άλλο. Δεν θα λέω το ίδιο. Εγώ θα λέω το ίδιο. Αλλά αρκετοί θα λένε, δεν δώσα την ευκαιρία τώρα. Καλημέρα στο Λευτέρη Δούκα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Λευτέρη. Από πού και ω που Λευτέρη, κάτσε. Γιατί εσύ να. Εγώ δούλευα με το Λευτέρη. Α, δούλευα με το Λευτέρη. Πλακωθήκαμε συμφωνία με το Λευτέρη. Έχουμε σχέση. Έχετε μια σχέση, βέβαια. Λευτέρη. Σαν μπουκέτα, βέβαια. Πλακωθήκατε. Όταν του ετοιμάζει το άλλο το χαρτάκι. Ποιο χαρτάκι. Όταν είναι αφήγει ο Φερέιρα, το ναι, διώξετε. Ετοίμασε ένα ωραίο χαρτάκι να του στείλει όλου μαζί εδώ πέρα. Να το, όχι, ναι, λέει, του πάω σε επίσημη πρόταση σπόρτ. Ποιο το λέω, το SDNA. Όλα τα σαν. Μέτρο, θα σε βάλω μέτρο. Να βάλει μέτρο. Έλα, ορίστε, να σε βάλω μέτρο. Ναι. Πρώτο, όχι, του πάω. Δηλαδή τι, πρώτο, όχι, του πάω σε σπόρτ. Ποιο μα είπε ότι είπε όχι ο Πάοκ. Οι Πορτογάλοι για ο Πάοκ. Οι Πορτογάλοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μα διώχνει, μα διώχνει. Μα διώχνει, έχω και τη λύση όμω για όλου εσά.
που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind, με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση, με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε, και αν τα χρειάζεστε μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει απεριόριστα πακέτα data για μια εβδομάδα ακόμα. Για μία μόνο μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε λοιπόν στο win.gr, κάθετος Win1 και ενημερωθείτε. Μετρόπολης ακούτε. Δυστυχώς μπλέξαμε προπονητολογία. Πολύ κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα έρχεται η Σμαράγδα Μπασάκου με το πρωινό της Παράθυρος Ασπορ. Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε rap and cool μέχρι και τις 10. Και τον Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι φυσικά. Ο άνθρωπος που ό,τι επιτυχία γράφει γίνεται χρυσή, φίλες και φίλοι. Βέρτης, Ρέμος, Θεοδωρίδου, Τερζής, αθελείωτη λίστα. Όσοι αγαπάτε λοιπόν λαϊκά τραγούδια, να πάτε να το δείτε στο Θέατρο Βεργίνα. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν, θα είναι 5, μαζί του και η Όλγα Βενετσιάνου, ο Παναγιώτης Ραφαλίδης και η Δήμητρα Σαθοπούλου. Ανερχόμενα αστεράκια τρομερά. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν, Γιώργος Θεοφάνους στο Θέατρο Βεργίνα. Δεν μου λες. Τι έγινε, Πάκου Σαντίνο, ο Σαβίδης από μπάλα δεν σκαμπάζει. Μπαμπάς, ναι. Από μαθηματικά όμως και από επιχειρήσεις ξέρει. Top. Από λογιστικά. Έχει Μαρία Κοντζάρεβα εγγύηση. Εμάς είμαστε μικρά παιδιά του δημοτικού προστάτους. Γατιά, ανύπαρκτη. Ναι. Ο Κατοπόδης. Τι έγινε ο Κατοπόδης. Πάνω ο Κατός, πώς το λένε. Κατοπάνος, πώς το λένε. Παπαζάχος. Ο Κατοπάνος. Παπαζάχος. Πανοζάχος. Έλα, Κωνσταντίνε. Θα βρίζω πάλι. Μη. Και αυτός ξέρει. Πώς δεν ξέρει. Μαθηματικά Αριστούχος. Τον άκουσα λίγο φοβισμένο. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο ξέρει. Δεν μου λες. Δεν μας πρίξατε με το Financial Fair Play. Τι σε πρίξα, άμα είναι δεδομένο πρέπει να σε πρίζω. Ωραία. Ναι. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα. Ω, καλημέρα, ναι. Άμα, δεν τα ακούσει. Θα το πούνε άλλοι. Θα στείλω θα μαίδη, θα του στείλω το μήνυμα. Αλλά έχουμε το δικό μας εδώ. Έχουμε τώρα το μέσο να πούμε. Κοίτα να δεις πως θα φαίνει η ζωή. Τι είναι δηλαδή προτιμότερο. Ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις και ενώπιση με. Για να δω πού θα πας τώρα, ρε αγόρι μου. Να σε ακούσω, θέλω κάτι πονηρό έχει σκεφτεί τώρα. Απορρίπτει την πρόταση τη Μπάρκα, πώ τη λένε. Ποια Μπάρκα, ρε. Ποια Γιούλη Μπάρκα, ρε αγόρι μου. Sporting Λισαβόνα. Ποια μπάρκα. Την απορρίπτει. Ήδη έχει γίνει ένα πρώτο όχι. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια. Ωραία. Ωραία. Πα στην ΑΕΚ, χάνει. Φαίνει όλα τα στραβά, ε. Ναι, όλα τα στραβά. Χάνω την. Πού πα μετά. Στην Τρίπολη. Τραβά και ένα χει στην Τρίπολη. Αλλά. Και τον διώχνει. Τον διώχνω μετά, λε. Ναι. Πρέπει να τον πληρώσει. Βέβαια. Πρέπει να τον πληρώσει. Βέβαια. Πρέπει να τον πληρώσει. Πόσα θα τον δώσει. Δεν ξέρω, σημείωση τώρα. Αυτά είναι με το συμβόλαιο, τι έχουν κάνει. Πού πάει το σενάριο Fair Play. Πού πάει. Στον δρόμο πάει. Στον δρόμο, περπατάει. Πάει, θα βγει. Κόβει βόλτες. Θα βγει ο Κατοπόδης μετά. Ο Ζαχοπάνος. Πάνω Ζάχος. Πάνω Ζάχος, ναι. Θα βγει και θα πει, κοιτάξτε τώρα. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές το Γενάριο Πάοκ να χτυπήσει πρωτάθλημα γιατί είναι το Financial Fair Play. Άρα λες εσύ. Αν όμως τώρα τα πάρει, μπορεί από τους προπονητές ο Πάοκ να βγάλει το Financial Fair Play και να κάνει δύο μεταγραφάρες το Γενάρη και να πάρει πρωτάθλημα με τον πρόεδρο πάλι και όχι τον προπονητή. Να τα μας. Δηλαδή να σκέφτεσαι, όχι πάω ξύδικα, κουτά. Ναι, μακροπρόθεσμα. Να σκέφτεσαι πιο έξυπνα. Πιο έξυπνα. Ραδιούργα λες. Πιο μαθηματικά. Ραδιούργα, ναι. Πιο λογιστικά. Μας ακούν και λογιστές στον δρόμο. Πρόσεξε, εσύ κάνεις μια υπόθεση μόνο αρνητικών σεναρίων. Το βλέπω το έργο τώρα. Α, το βλέπεις. Όταν το εγώ ισοφαρίζω τον Τερζή που 48 χρόνια δεν τον ήξερε το σύμπαν στην Ελλάδα σαν προπονητή. Ισοφαρίζω εγώ στο 97 τον Τερζή. Στο 0-1 δεν μπαίνει η μπούκα των παοξίδων μέσα να ρημάξουν το μάτς γιατί ισοφαρίζει ο Μάτος. Και στο 97 το πουλί του Άρη τρώει τον κολ με το πόδι και γλιτώνει ο Σαβίδης. Το να φέρει είναι κακό σενάριο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το να φέρεις, ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό. Το να πάρεις χ από τον Άρη του Καρυπίδη. Ναι, γιατί τι είναι ο Άρης ο Καρυπίδη. Τι είναι ο Άρης του Καρυπίδη. Πέρσι δεν με πήρε χ. Σκόντα Φάμπια χωρίς τουρμπίνα είναι. Ωραία. Εγώ πήγαινα με ρελαντή, σβηστό. Δεν είχα το μυαλό μου εκεί και δεν κέρδισε. Δεν ξέρω τι μυαλό είχε. Σου βγήκε η αιμορροίδα εσένα. Με βγήκε εμένα. Συμφωνώ ότι με βγήκε. Τι ρελαντή είχε εσένα. Με βγήκε, αλλά απαγορεύεται μια ομάδα κάνει γκέλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό πέστε στου οπαδού σου. Με τον Άρη απαγορεύεται. Το δέχομαι. Και εγώ δεν το δέχομαι. Γιατί βγάζουμε το παδιλίκι. Με τον Άρη δεν το δέχομαι. Καλύτερα την κάνουμε τη Λαμία. Λέω, αλλά απαγορεύεται να κάνει γκέλα η ομάδα. Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω ότι δεν χάνει ούτε από την Τρίπολη ούτε από την Ακεφέρνη δύο χ. Ναι. Και το διώχνει. Πώς το διώχνω, ρε, γιατί αν το διώχνω, θα χάσει μου ποτέ το διώξω. Τι είναι αυτό το σενάριο τώρα. Σε πέρασε στο Champions League. Αυτό στέει.
Άλλο λόγο. Εγώ ψάχνω την πηγή του κακού, τη ρίζα. Ποια είναι η ρίζα? Σε πέρασε. Όχι, γιατί έπεσα με τον Άγιαξ πρώτον και γιατί δεν του έδωσαν τα εργαλεία που ήθελε δεύτερον. Μετά που έπεσε. Με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Η Σλόβα Μπρατισλάβα, άμα παίξει με τον Άρη του Καρυπίδη τρεις φορές. Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει τρεις φορές? Η Σλόβα Μπρατισλάβα. Ο Άρης κέρδισε τη Μόλτε. Άμα παίξει. Ο Άρης τη Μόλτε δεν κέρδισε. Τι να κάνουμε. Άμα παίξει η Σλόβα Μπρατισλάβα με του Σίμου την ομάδα. Ο Σίμος. Υποθετικά σενάρια μου βάζει. Μόνο υποθετικά με βάζει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Και εγώ λέω ότι έρχεται ο Αμπέλ Φερέρα. Και κάνουμε υπόθεση ότι κερδίζει διπλό στην ΑΕΚ και βγάζει και διπλό στην Τρίπολη. Τι θα βγείτε να πείτε σαν εσείς? Μπήκατε μέσα. Α, δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Okay. Έγινε ανακοντοσούρα η ομάδα, αλλά η ομάδα πάει τρένο. Μάλιστα. Ναι, σου πάω το άλλο το σημείο. Άμα τα κάνει, ναι, θα βγούμε και θα πούμε, διόρθωσε την κατάσταση. Και είμαστε πάλι πάνω στο άλογο. Είμαστε πάνω στο άλογο. Πάνω στο άλογο. Λοιπόν, εγώ λέω γενικότερα, δεν εξετάζω Αμπέλ. Και τελείωσε το, γιατί. Ναι, ναι, θα πάμε στο άλογο. Το κουράσαμε με αυτόν εδώ τον Τσίπρα να πούμε. Ναι, αλλά είναι το θέμα που καίει. Είναι σπαρθαριστό, μόλις βγήκε στην αγορά. Τα παίρνουμε τα πράγματα ένα. Το βγάζουν οι Πορτογάλοι, εσείς δεν παίρνετε είδηση καμία. Καλά. Τι δεν παίρνουμε εμείς? Εμείς. Και εμείς, αφού το γράψαμε. Τι γράψαμε? Το 12 παρά 10, 11.30. Του Κορέιρα ο γιος μας το πει. Εντάξει, κακό είναι. Πάει πάνω μας το πει. Πάει πάω γιατί τι είναι, Ντελάλη, βγαίνει με τέτοιο και άμα έχει. Άμα θέλει να πουλήσει και να πάω ακτιβή, παίρνει τηλέφωνο. Α, πάει, να, τα, και προωθήστε το προϊόν και βοηθήστε το προϊόν. Κρίμα είναι το προϊόν. Αυτά στα παιδιά εδώ που δίνουν μάχη κάθε μέρα. Ναι, αυτό λέω. Πρωτόζα, Ήριξ, Καστάνη, όταν το θέλετε, ναι, όταν μας θέλετε να πουλήσετε το πάω ακτιβή, παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα. Ναι. Όταν διώστε καμιά είδηση, βουβώ το τηλέφωνο. Ε. Για πείτε μα, ναι, όλοι αυτοί που θέλατε, λέει πέρσι να διώξετε τον Λουτσέσκου, πώ νιώσατε το καλοκαίρι το πάω πήρα ή στον τάπλ? Ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης. Μάλιστα. Πώς νιώσατε? Ποιος το πήρε τον τάμπλ? Ο Πάουκ. Ο πρόεδρος το πήρε. Δεν έχει σημασία. Ναι, πισώνετε και στο Λουτσέσκου. Βεβαίως. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια θα δούμε ποιος ήτανε. Βεβαίως. Λουτσέσκου. Βεβαίως. Ναι, ναι. Πώς νιώθετε, λέει, όλοι εσείς, ναι, όχι εσένα μόνο. Και όλοι, ναι. Γιατί είναι, ήταν χιλιάδες. Ναι. Οι ίδιοι αυτοί που ούρλιαζαν έκλεγαν τον Ιούνιο, ναι, που ο Λουτσέσκου μας έφτισε. Ναι. Ή τέλος πάντων. Είδα τα, ναι, είδα τα χειρότερα. Τι είδαν τα χειρότερα? Είδα το πουλί που σας φέραν για προπονητή. Ε, κάτσε, πού τον είδες, αγόρι μου? Είδες ότι δεν το πάει καλά το γράμμα, λες? Ρε, πουλί είναι, ρε, πουλί. Κακά, είναι πουλί. Να το δούμε το πουλί. Είναι πουλί. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο προπονητής, όχι ο Φερέρα, γενικότερα, πρέπει να στηρίζει όταν μου δείχνει κάτι. Εμένα μου δείχνει κάτι αυτός ο προπονητής. Δεν σου δείχνει κάτι? Δεν στηρίζω, ναι, τα ντερά μου όταν πάει στην τουαλέτα. Ναι, μα αυτό είναι δεν το πρόβλημα. Στηρίζω. Τι να σου πω, δηλαδή, να πες ότι παίζει το παιδί μου βόλεϊ τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Και το άλλο το παιδί είναι καλύτερο, θα παίξει το καλύτερο. Δεν στηρίζω κανέναν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για θεσμό. Βρε, τι θεσμό και μεσμό τώρα και χεσμό δεν τώρα. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη. Ναι, ναι. Γιατί κοιτάζω μπροστά. Ομάδα στον πλανήτη, ναι, που να έχει επιτυχίες όταν αλλάζει τον προπονητή σαν τα πουκάμισα. Καμία. Για πες μου μία ομάδα που έχει πετύχει στόχους, ναι, και ενώ αλλάζει τον προπονητή. Εσείς γιατί τους αλλάζετε, δηλαδή? Κάναμε λάθη. Α, κάνατε λάθη. Φυσικά έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μένει ο προπονητής, να δείχνει. Ναι. Δεν, στο ξαναλέω, δεν εξετάζω τον Φερέρα. Μόλις. Μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν κολλάει στην ομάδα. Στείλει μόλις στείλει ο Δούκας τα email, ναι, ξέρεις πως θα του κολοτουμπιάζετε, να πούμε όλοι. Και εγώ θα, άμα φύγει ο Φερέρα, ναι, οποιοσδήποτε, ναι, ναι, Φερέρα. Μη λες κουβέντες. Γυρίζουν τον χρόνο, όποιος δεν με νοιάζει. Γιατί εμένα, ναι, με στέλνει κανένα email, θα πω. Είμαι ρεπόρτερ. Δεν είναι, θα μυρίσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Χθες μύρισε λίγο τη βροχή και δεν ήρθε να πούμε στο τριάκι να βάλει. Βροχή, θα έρχονα ένα αυτοκίνητο σε κανένα χαντάκι όπω έρχονται τους καφέδες. Γιατί? Άσε, γιατί είχα μας τραπές, βροντές. Εσύ που παίρνεις τη στροφή με 180. Με 200. Από την, ναι, φοβάσαι τη βροχούλα. Ξεκινάω τώρα τη μέρα μου με extreme με σένα εδώ πέρα δίπλα. Μια να καλά συνεχίσω και το βράδυ. Ναι. Α, με 200 και βράδυ. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Περάσαμε, ναι, ζάχαρη. Ωραία, ναι, τι βουβαλίτσες, μπριζόλες. Φάγα τις κάτω. Ιστορίες. Δεν πάω αυτή την εβδομάδα κολμητήριο και έχω τύψα. Βάλω θερμίδες. Είμαστε επιρρεπείς. Εγώ με την αντιμετώπιση. Με τον Ιμέα Μάντα. Με τον Ιμάντα. Στραβωμένα χέρια και τέτοια τώρα. Πες να λέει ότι, ναι, τη Σλόβαν που κοροδεύει, λέει ο δίπλας ο Πάστορας. Ναι. Τέσσερα έφαγε η Μπεσίκτας. Ποιος έφαγε? Τέσσερα έφαγε η Μπεσίκτας. Και εκεί ποια είναι η Μπεσίκτας? Τη Τουρκία. Πρώην πρωταθλήτρια πριν 2 χρόνια, 3 έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα παίξει η Μπεσίκτας με τον Ατρόμητο, με μένα προπονητή, όχι με τον Αναστασίου, θα χάσει ο Ατρόμητος. Θα χάσει. Έλα, ρε, φύγε μετά. Χάσει. Η Μπεσίκτας. Έχει μέσα Λιάγιτς, έχει παιχταράδες τον Σέμπερ. Μπεσίκτας. Λοιπόν, μιλάμε για τρελό κόμπλεξ αυτή την πόλη και μετά, ναι, βλέπει στον Πειραιά ότι την έπεσα στον Τάσο Μητρόπουλο επειδή πήγε στην αθλητική εκπομπή. Παιδιά, είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι μόνο αυτή την πόλη. Συγγνώμη. Είναι κομπλεξική αυτή που την πέσα στον Τάσο Μητρόπουλο που πήγε στο Open. Είμαστε ίδιοι παντού, ναι, φυσικά. Είναι. Για μένα, ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ που ήμουν δεν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εγώ που ήμουν με τον Λεοντιάδη, ναι, στο TV Μακεδονία σε ένα πλατό, ναι, που ήταν ο Χίτας, ναι, και μπήκαν οι κανίβαλοι και λένε Μιχάλη, φύγαμε εδώ τώρα. Γι' αυτό λέω, είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι ίδιοι. Είτε Βορράς, είτε Νότος, είτε αδικευόμαστε, είτε τα παίρνουμε. Έλληνες είστε και φαίνεστε. Ναι, όλοι είμαστε Έλληνες. Είμαστε όλοι ίδιοι. Έλληνες είστε και φαίνεστε. Ναι.
Μπράβο, ο Αριανός εδώ, ο άλλος ο κουμπαράκος μου. Ο Ιντριγκαδόρος έχει πει. Λέει, πείτε τον Γιωργάκη, λέει, να πουλήσει τον Αμπέλ και να πάρει τον Κούπερ για να μας τη σπάσει περισσότερο. Ναι. Α, ο Κούπερ ο οποίος. Εσύ κοίτα που έμεινες με το Τερζί εκεί πέρα. Δεν σ' αρέσει ο Τερζί. Αφού έξω μου λες είναι σοβαρός. Έτσι μου λες έξω, εσύ 20. Γιατί τον ξεφωνεί. Εσύ είναι με τον Τερζί τώρα εκεί πέρα. Τον Απόστολο. Έτσι τον Πασχάλη. Πάρε εκεί με τον Τερζί εκεί πέρα. Ναι. Να πάρεις 7ο-8ο, να κόψεις κάνα βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Ας τον άλλον εκεί πέρα τώρα. Καλημέρα Ήλωτα και Φαλακρέ Πράκτορα από Ουψάλα. Χαιρετίζουμε Ουψάλα, Σουηδία. Ουψάλα. Ουψάλα. Τι τούπολη είναι εκεί. Εκεί έκανα τα τελευταία μου ένσημα. Στην Ουψάλα. Πούτζου. Πούτζου όμως. Τι με φοβάσαι. Πούτζου. Τι. Τι με φοβάμαι. Πούτζου σου λέω. Πόσα βγάζεις το μήνα. Τι φοβάσαι. Αρκετά για να είμαι cool και άνετος. Ναι. Πάνε ό,τι κάνει. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Έχει να κάνει με, με το παντελόνι. Ναι. Για την έκθεση της νομίας δεν θα πείτε κάτι. Ένας άνθρωπος έχασε δύο δάχτυλα από ρήψη κροτίδας. Έχει νόημα το ποδόσφαιρο. Πια λέει ο Κωνσταντίνος. Βάζοντας μια άλλη παράμετρος, η έκθεση της νομίας. Ποιος έχασε δύο δάχτυλα. Ένας οπαδός ο ΠΑΟΚ. Γιατί τα έχασε. Με την κροτίδα πήγε να την πιάσει, να την πετάξει και έσκασε στα χέρια του. Ας πρόσεχε. Ναι. Ας έμεκα γλυφιτζούρι να πετάξει. Ναι. Τι να κάνω, συγγνώμη. Ναι, τι συγγνώμη. Έχασε ένας δύο δάχτυλα. Έχασε. Αυτός δεν είχε την κροτίδα στα χέρια. Δεν ξέρω, του πετάξαν προς τα εκεί και πήγε να την πιάσει για να μην σκάσει μπροστά του και του σκάσε στα χέρια. Δεν ήμουν εκεί ακριβώς. Είναι, αλλά έχασε ένας οπαδός δύο δάχτυλα. Λόγω της κορτίδας που έσκασε στα χέρια. Τι αστάχασε. Τι αστάχασε, ναι, εντάξει. Ένα λεπτό. Ναι. Έχασε δύο δάχτυλα. Όταν μπαίνουν οι παοξίδες ή οι αριανοί ή όποιοι στο γήπεδο. Ναι. Και κρατάνε κροτίδες, μαχαίρια, πυρούνια, κουτάλια, εξίδες, τι είναι κτλ. Όλοι. Όλοι ίδιοι είναι, να ξέρεις, δεν έχουμε χρώματα. Καλά, καλά. Όλοι είναι ίδιοι, ναι. Ναι, ωραία, όλοι ίδιοι είναι. Ίδιοι. Μη φοβάσαι, δεν θα πούμε για τους δικούς σου. Θέλω να σου πω ότι είναι όλοι ίδιοι. Όπως είμαστε όλοι Έλληνες και έχουμε θέματα. Ωραία, όταν μπαίνουν μέσα, ποιος τους ελέγχει. Σωστό. Όχι σωστό. Ποιος. Τι ποιος σε λέει. Θα σου πω ποιος σε λέει. Κανένας. Αυτός που παίρνει 4 ώρες 20 ευρώ. Ναι. Και άμα πει τίποτα μπορεί να το δίνουν κιόλας. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτός του ελέγχει. Ναι. Αν θες να μιλήσουμε κτλ. Οπότε η κροτίδα που έπεσε, καλώς έπεσε. Αν εσείς δίνετε 20 ευρώ σε έναν 1,75, 48 κιλά να ελέγξει τα θηρία, θα φύγουν και δάχτυλα, θα φύγουν και καροτίδες, θα φύγουν και μύτες, θα σκάσουν και παντελόνια κτλ. Ναι. Τι λοιπόν, ναι. Τι είναι. Σωστά το πιάνεις. Η έκθεση της αστυνομίας. Όταν συμφωνώ, δεν τι να σου πω, ότι έχεις άδικο εδώ. Η έκθεση της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με εγώ όμως είπε ο Μποξέρ χθες, τι σε είπε ο Μποξέρ. Κάτι είπε ο Μποξέρ. Δεν ήταν ένας Μποξέρ. Α, πολύ. Ήταν πολύ τριστές. Τι είπαν ότι πλέον άλλαξε χέρια. Λέει ότι η αστυνομία πια είναι φίλη με τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά να λέω, μέχρι, τα μας. Μέχρι λέω το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με ποιον ήταν φίλη. Γιατί εδώ έρθαν να συλλάβουν εμένα. Ναι. Τι ο παλιός αστυνομικός διευθυντής. Εσύ. Γιατί είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι φίλος με τον αστυνομικό διευθυντή. Είχα πει τότε. Το είπες. Το είχα πει. Άτερμπαχα. Γιατί κακό είναι να έχω φίλους. Όχι, δεν κακό. Γιατί να με συλλάβει. Ναι. Τώρα λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, λέει. Και βάλε το χέρι του στο σαγόνι μου. Και τενοντίτιδα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα δηλαδή. Και γαϊδούρια. Με νευόδια όρθια. Και σου είπαν ότι ο Ολυμπιακός πλέον. Ο Μαρινάκης κάνει κουμάντα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τους κανονισμούς. Δεν έχουμε καμπάνες, να τους ενημερώσω. Δεν έχει. Οι καμπάνες για θέσεις βαθμών πρέπει να γίνουν άσο. Να γίνει ένα γήπεδο ανάποδα πέρα. Δεν το εξετάζουν έτσι αυτοί. Αυτοί λένε, σου λέει, θα μας συλλαμβάνουν, θα μπαίνουν μέσα. Και τι είναι αυτά. Δηλαδή ο Μαρινάκης, μας είπαν εδώ οι παοκτζίδες. Ο Μαρινάκης κάνει τα κουμάντα στη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Εάν λοιπόν δέχεστε εσείς, λέει κύριε Ραπτόπουλε, και έχει το χέρι εκεί όπως. Εδώ. Λέει, άμα δέχεσαι, λέει, αυτό το πράγμα, λέω, φίλε, εγώ τι να σου πω, εγώ είμαι φιλήσυχος άνθρωπος. Βέβαια, σφίζεις. Αν είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, είναι φιλησυχία. Φιλησυχία. Σε βλέπω άλλο με το βιβλίο στο χέρι, στις τάσεις να διαβάζεις. Πρόβλημα. Τέτοια ηρεμία. Είναι πρόβλημά σας, λέω, λύστε το. Βέβαια. Ή πείτε τον πρόεδρο να κάνει φιλίες κι αυτός. Έτσι λέγεται στην περιραίωση αμόσα. Λέω εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά. Τα καταγράφω, τα λέω ότι τα λέτε εσείς και τελείως βασαρέ. Καλά δεν είπα. Κούκλος. Φτού σου. Φτού μου. Φτού σου, πασά μου. Να. Δεν βρεις, δεν λέει τίποτα εδώ. Μας φεύγουν εμάς μπινελίκια. Απλά. Απλά. Άμα είναι φίλοι σήμερα οι αστυνομικοί με τον κύριο Μαρινάκη ενώ ήταν με τον κύριο Σαββίδη, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ τρέχω με 80, βάζω τη ζώνη μου. Δεν έχω. Θες ο Τριάδη με 80 πήγαινε σιγά σιγά. Κοίτα, εγώ μες στην πόλη και στα Πέριξ 80-90. Ναι. Άμα βγω. Εγώ δεν μπορώ πάλι. Άκου εδώ. Ναι. Μόλις βγω περιφερειακό. 110, 120. Όχι, μόλις βγω για Αθήνα. Ναι. Μόλις βγω για Καβάλα. 160, 170. Αλλά! 150. Το δίνεις το καζάκι με το κόρδο. Ναι, το τεντώνεις. Μέσα εδώ. Κούκλος. Κυρία είμαι. Καλημέρα, κουμπαρόσκυλα. Ναι.
Αυτό με το φέραμε όπως τελικά γυρίσει μπούμερα για την ομάδα. Εγώ αυτό φοβάμαι. Δεν είναι καθόλου καλή εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ ενώ ψιάκ. Να με τον Καρυπίδη, Καραπαπά, Γιώργης τρώγονται στα social media. Να τι έγινε, τι είπαν. Δεν με ενδιαφέρει. Είπε ο ένας. Σκοτώνονται. Το κοντό, κοντό. Ο άλλος είπε χοντρό, και χοντρό. Είπε ο άλλος το χοντρό, χοντρό. Και είπε γιατί ασχολείται ο άλλος, γιατί δεν μου τα λέει ο ίδιος αφού είσαι εσύ από πίσω και σκοτώνονται. Και σήμερα Τετάρτη έχω προβλήματα. Και άμα είναι να μαλώσουν, θα έρθουν οι μπράβοι και απλά κοδεύουν. Εσύ αυτά δεν γίνονται πουθενά στον πλανήτη. Τι. Να, οι αντιπρόεδροι και οι πρόεδροι ομάδων να σκοτώνουν στα social media. Ρε φίλε, είναι το ξεκατίνιας Βαλκάνια 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 είναι, τι θέλεις τώρα. Α, Βαλκάνια είναι. Εδώ είσαι εκεί. Τι θες τώρα. Πού γίνεται αυτός ο πλανήτη για να το καταλάβω. Ρε Βαλκάνια, ξέρεις τι Βαλκάνια. Ναι, okay. Ξέρεις τι είναι Βαλκάνια. Αν θέλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αλλάξει επίπεδο. Ξέρεις τι Βαλκάνια. Ξέρω. Είμαι εγώ πλούσιος και πάω να δικαστώ. Ναι. Και φεύγει στην Αυστραλία ο δικαστής. Αυτό, ναι, είναι Βαλκάνια. Αυτό είναι Βαλκάνια. Μάλιστα, μάλιστα. Το κατάλαβες. Ναι. Πατάω εγώ, σκοτώνω άνθρωπο, τον δέρνω, τον σκοτώνω και σε δύο χρόνια είμαι έξω. Αυτό είναι Βαλκάνια. Είμαι παιδεραστής, βιάζω παιδιά, ξέρω εγώ, 5 χρονών, 8 χρονών. Παίρνω ένα χαρτί από τον γιατρό, σε ένα χρόνο είμαι έξω. Αυτό είναι Βαλκάνια, φίλε. Βαλκάνια, μάλιστα. Αυτό δεν θέλετε. Όχι. Τι όχι. Δεν το θέλω. Είχατε τη χούντα μια χαρά. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλατε τους κομμουνιστές. Ναι, okay. Και στα κομμουνιστές. Βαλκάνια μπορεί να υπάρχουν ανοιχτά μυαλά. Τι θέλετε. Να φέρουν πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τα Βαλκάνια. Βαλκάνια, πείτε στο Χασίσι, στην Κόκα, πείτε στη Νύχτα, πείτε στο Πιστολίδι. Καλά, αυτά γίνονται και στα Βαλκάνια. Παντού γίνονται αυτά. Τι θέλετε. Αυτά δεν γίνονται κάπου. Και στο Παρίσι να πα θα γίνουν αυτά. Και στο Λονδίνο γίνονται. Μην νομίζει. Και ο δικαστή δεν φέρει. Απλά ναι, εκεί, στην Αμερική, εκεί να πούμε, ναι. Ο Πιπτηράδος, κανονικά. Τι να σε κάνω τώρα, δηλαδή. Φέρνουμε, λέει, τον Πινίβιτς, λέει, παίρνουμε και τα 7 εκατομμύρια και όλα καλά, λέει. Συμφωνεί, λέει, ο Πάστορας. Βέβαια. Συμφωνείς, λέει. Πινίβιτς, ναι. Προπονητάρα, αντρούκλαρος. Καλά, κάνε και αυτός, κάνε 2-3 χ. Κάνε τέτοιο. Ήβι, σερβε, πιάνε όλα. Βαλκάνιε. Λέω, ο Ήβι, ξεκαθάρισε την μπουγάδα. Με τα στημένα μέσα στην ΟΠΑΟΚ, τη βρωμιά. Σε στείνανε εκεί πέρα στι Ξάντε, ρε κορόιδο. Τα καθάρισε ο Ήβιτς αυτά και τον βρίζετε. Τον Ήβιτς πήρε και κύπελο εκεί στο Βόλο. Τι τον κάνει τον Ήβιτς. Πολύ ψηλά εγώ τον φυσικά θα τον έχει ψηλά. Αλλά το και μόνο αυτός, σέρβο. Και αυτό. Μόνο... Χρόνο ήθελε κι αυτό. Θυμάσαι τι γινόταν του πρώτου μήνε. Πεδαρά, μια και ξεκίνησε μετά τον Γενάρη να παίζει μπάλα η ομάδα. Σφιχτό, προσεκτικό. Σφιχτό, ο Ήβιτς. Παρουσιαστικό. Ο άλλο είναι χοντρομπούτη γι' αυτό. Ελάρε το γυναικείο πάγκο στην Ανουσάκη μου στον πάγκο τώρα. Τον έβαλε στου καλού. Βάνα μπάρμπα στα 60 τον έβαλε στου καλού. Κακού και αυτό τον Ήβιτς έβαλε στου καλού. Ο Ήβιτς, ναι, ο μόνο σέρβο, πεδαρά. Τώρα ο σέρβο δεν είναι επάγγελμα, ε! Α, ξέρει! Ρε παιδιά, σα είπα, είναι ξέρεις. Να μπει καλού. Άμα μπει στου καλού, τελείωσε. Έτσι. Τι. Και 5 ήδη σερή να κάνω Ήβιτς, θα βρίσκουμε εδώ κάτι, θα λέμε. Το να πάω σε τελικό κυπέλλου και να σφίξω χέρι και να πω σε παραδέχομαι, ρε φίλε, είδα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, από τον Φερέρα δεν βλέπει τίποτα. Τον Ήβιτς έβλεπε. Το Φερέρα, ναι. Σου πω. Σε δύο μήνε δεν βλέπει τίποτα. Στο πόγο, ρε. Βαρέλα την μπάλα. Τη δίνει στον Κρέσπο. Ναι, ναι. Την παίρνει ο Γιαννούλης. Ναι. Άμα δεν σε κάνουν πίεση ψηλά, γιατί είσαι κομμούνι. Την παίρνει ο Γιαννούλης. Την παίρνει ο Γιαννούλης, κάνει 15-20 μέτρα. Ναι. Έχει και τον Πίτσεβα στα αριστερά του. Τη δίνει. Έχει τον Χαφ. Τη δίνει ο Πίτσεβα στο Χαφ. Την ξαναπαίρνει, την ξαναδίνει στον Κρέσπο. Πρέπει κάνει φάση. Έλα εδώ, βρε. Κάνει φάση με αυτό το. Περίμενε, βρε. Ναι. Κάνει 15 φάσεις. Σέντρα σε αυτό που με το κεφάλι δεν θα βάλει ποτέ γκολ. Του πήρανε φόρ. Τι το πώ που. Φόρ ψηλό που ζητούσε. Περίμενε. Του πήρανε. Επειδή ξέρει. Στον πάω το έργο πριν πάμε. Επειδή αυτό τώρα ξέρει να παίζει μόνο έτσι. Και επειδή ξέρει ότι ο Φόρσου. Γράψα αυτά, γράψα, άκουδο, γράψα αυτά. Ξέρει ότι ο Φόρσου δεν πηδάει για κεφαλιά. Ναι. Τραβάει το Μάτο και το Βαρέλα ψηλά. Απάνω κάτω, απάνω κάτω. Κουράζονται, κουράζονται. Τα κάφη σου κάνουν μετά το 60. Έλα, τα ξέρουμε τα έργα. Λουτσέσκου, λοιπόν, σε ενημερώνω και σένα και όλους ότι πέρσι με τον ΠΑΟΚ είχε περισσότερες γιόμες από ό,τι φέτος. Ναι. Αυτό που λες, πες με σε. Περισσότερες γιόμες. Δεν έχει τον πλήγιο πίσω. Ωραία. Τρεις έντρες, ένα γκολ. Και αυτό ζήτησε ψηλό παίχτη και δεν το πήρανε. Γιατί εγώ να τον κακίσω, ρε φίλε. Σου πω κάτι για να τον κακίσω. Δεν ζήτησε τον ψηλό εκείνο τον που πήγε στην Αντάλια Σπορ. Έλα να σου πει. Τη Σαχτάρ, δεν το ζήτησε. Που το γυρίσατε το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Λάκης Πετρόπουλος. Λάκη Σημειοφορίδη, ναι. Ντόκεν Χαραλαμπίδη, 1,95 και οι δύο. Αράω το Σημειοφορίδη. Να πεινάνε με τα πυθίκια των 1,75 και να βάζουν γκολ στο κεφάλι. Έλα, τώρα το πήρατε το ποδόσφαιρο 35 χρόνια πριν. Θα μα ακούσει κανένα που έρχεται από την Αυστραλία πρώτη φορά και θα νομίζω ότι ο Πάκου δεν έχει κάνει νίκη με τον Φερέρα. Ποιο. Έρχεται ένα από την Αυστραλία και ανοίγει ραδιόφωνο. Ναι. Τώρα. Και σου λέω, ο Πάκου πρέπει να είναι τελευταίο αυτή τη στιγμή. Αυτό θα καταλάβει. Αν πει το. Αυτό θα καταλάβει, είναι τελευταίο. Αν πάει καφέ στο Παρίσι. Ναι. Και πας εκεί σε μια πλατεία και ρωτήσεις τι είναι ΠΑΟΚ, θα σου πούνε τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι θα σου πούνε. Δεν ξέρουν. Τι ΠΑΟΚ, πού είσαι στην Ευρώπη, ρε. Και πού κολλάει αυτό. Πρέπει με την επανομή της Ευρώπης έχασε. Πού κολλάει αυτό. ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Ναι, άμα ΠΑΟΚ, άμα έρθει κάποιος από το Παρίσι, από το Θεσσαλονίκη, θα του πω, φίλε, εσύ από το Παριζιάννε, με Νεϊμάρ. Έτσι, με Εμπαπέ, με χίλιους γιο, έχεις φανέλα πούπουλου και δεν μπορεί να πάρεις τίποτα τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Αυτό θα του πω. Βρε, άμα πας και πεις τη λέξη ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ναι. Θα νομίζουν ότι είναι καμιά κομμουνιστική τρομοκρατική οργάνωση. Δεν πειράζει. Εγώ ντάμπλα ήττος το πήρα όμως.
Πού εδώ? Πού? Έξω Βαλκάνια δεν είμαστε. Στα Βαλκάνια. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν. Καμιά φιλία με την Ξάνθη πάλι. Σε νύχτη τέλος. Τέλος λοιπόν τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και βαφτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και φίλες και φίλοι, από τις 20 του Σεπτέμβρη μέχρι και αύριο ξεκίνησε και είναι σε διάθεσή σας η προπαραγγελία των νέων iPhone 11, iPhone 11 Pro και 11 Pro Max. Η Wind προσφέρει και μοναδικά προνόμια στην περίοδο της προπαραγγελίας, όπως δώρο Bluetooth αξίας 32 ευρώ παρακαλώ, 31,99 για την ακρίβεια. Εγγύηση τιμής επαναγορά σε ένα χρόνο στο 50% της αρχικής τιμής, 48 άτεκες δόσεις με αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας και με την επιστροφή κάθε προηγούμενο μοντέλο iPhone μπορεί ο καταναλωτής να κερδίσει έως και 729 ευρώ παρακαλώ έκπτωση μέσω της υπηρεσίας Bring to Save. Τρέχουμε για το iPhone 11 λοιπόν οι λάτρεις του iPhone. Ένας φίλος λέει για μένα το πιο σωστό μήνυμα. Το πιο σωστό μήνυμα απ' όλα. Όταν μαλώνουν δύο, λέει, χαίρεται ο τρίτος και στην προκείμενη περίπτωση είναι η ΑΕΚ, η οποία θα βρει ευάλωτο, λέει, τον ΠΑΟΚ, έτσι. Πολλά μηνύματα. Οι περισσότεροι είναι στο ότι δεν γίνει να δώσει τον προπονητή τώρα. Έτσι, τα σουμάρω, δεν μπορώ να τα πω όλα. Άμα του πει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να το δώσει, ξέρω, ότι του πει. Βλέπει να παίρνει ο κόσμο του ΠΑΟΚ σε καλούπι. Ναι, ναι. Τον βλέπει να έχει μπει σε καλούπι. Άμα τους πεις... Ο κόσμο του ΠΑΟΚ πήρε ντάμπλα ήττος και αν έχανε από τον Άρη θα έμπαινε μέσα. Επειδή μπαίνει ο κόσμο του ΠΑΟΚ σε καλούπι. Είναι ο Άρης. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν μπαίνει σε καλούπι. Ο Άρης, ναι. Και με τον Ολυμπιακό να ήταν δεν θα έμπαινε μέσα. Με τον Άρη θα έμπαινε. Ναι. Τι είναι. Πες εσύ, τι είναι όχι αυτό. Λοιπόν, δεν το αφήνω αυτό με το Σπαλιάρα. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Ο Σπαλιάρα ή για μπελάδε με το Σπαλιάρα πριν τρία χρόνια. Εσύ. Τον κατηγόρησα με άκοψο τρόπο. Εσύ. Ναι, δεν ήταν σωστό. Δεν είπε καλά πράγματα. Ναι. Και τι είχαμε, είχαμε τα λαβέρκα, τρέχαμε δεξιά-αριστερά. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, τα αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γίνεται και στι άλλε ομάδε. Τον κόλλησα γερά. Τον κόλλησε γερά. Θε και... να το αναλύσουμε τώρα, εγώ να τα αφήσουμε. Άστο να πάει, δεν χρειάζεται. Άστο να πάει στο καλό. Τον κόλλησα γερά. Ναι. Τον κόλλησε γερά, εντάξει, άλλο που δεν θε εσύ, ψήνεσαι για να κολλά γερά. Ναι, ναι. Είσαι τέτοιο χαρακτήρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα, Sport Day, να δούμε τι γράφει ο τύπος, τι παίζει ρε παιδί μου, για να δούμε και τα ρεπορτάζ. Έλα μωρέ. Λοιπόν, δεν θα ξαναγίνει λέει ο Μάρτης. Άντε πάλι, απολογία. Δεν θα ξανα... Έφερε ένα χείο αυτό, δεν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι νοοτροπία έχει περάσει. Ξέρω, απαγορεύεται έχει... να κάνει γκέλο ο Πάοκ Ολυμπιακός, έχει... έτσι. Καθίστε κάτω. Ναι. Πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί οι δύο? Δεν ξέρω. Το χρόνο. Δεν ξέρω. Παίρνουν αρκετά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο όμως που παίρνουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, παίρνουν όλοι. Θα τους ξεσκίζουμε τα βάρδουλα. Ναι. Όπως το λέω. Ναι. Παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Παίρνει. Και αυτός που παίρνει 600 τον περνάει στον πάη. Ναι. Τι δηλαδή. Πόσο μπούφος μπορεί να είναι αυτός. Ναι, αλλά... Έλα στο πω για το Μάρτιο. Ξεχφώνησε τον Απόστολο τον Τερζή που δεν παίρνει τίποτα ψυχούλα μου. Και τι... τον έκανε τον άλλο 600 γιογιό το Δόνι. Τον ξεφώνιζε. Πού πας με τον Τερζή. Αλλά ο Τερζής τον έκανε τον Δόνι γιογιό. Τον έδωσε και κόμπο και τον έσυλε κάτω στο Άκα. Άλλο είπα εγώ για τον Τερζή. Δεν μπορώ να βλέπω τον Τερζή ρακέντητο στον Άρη. Γιατί ρακέντητο, μια χαρά είναι άνθρωπο. Τι θα πει ρακέντητο. Εμένα να ξέρει που τον είδα και τέτα τέτ, με κέρδισε ο Τερζή. Σοβαρό. Βράλο λέω, σοβαρό, ναι. Μετρημένο. Ναι. Ωραία. Δώσε του 15.000 το μήνα. Δώσε, βέβαια. Κάτσε, κάτσε. Κάντε ένα συμβόλαιο. Ναι. Έτσι. Δώστε ένα BMW 316 να γίνει. Καλά, πώ τον κάνει τον ξένο. Ναι. Για να σε δύο παίχτε, θα πω εγώ αυτό. Και να το σεβαστεί, λε. Κάποτε μου έλεγε ο Μπαλή. Ο Ντίνος. Ναι. Καλημέρα, Ντίνο. Είχαμε λέει προπονητή στην ΑΕΚ κάποια στιγμή τον Νεστορίδη. Νεστορίδη, ναι. Ο Νεστορίδης ήταν ο μεγαλύτερος παικταράς που πέρασε από την ΑΕΚ. Ωραία. Ένας εκ των μεγαλύτερων σκόρερ. Ωραία. Για μένα ο μεγαλύτερος σκόρερ. Ο Νεστορίδης. Ο Νεστορίδης. Ναι. Στα 57 του, στα 56 του, κάτι έχει γίνει. Ο Τιλκόφσκι, ένας προπονητής, τον διώξαν και λέει: Νεστορίδη, πάρε την ομάδα. Και πάει με BMW 320 της εποχής, ο μαύρος στην προπόνηση. Και ο Νεστορίδης με πεζοδίο. Με ένα Λάντα 1200. Αλλά... Γελούσαν οι παίκτες. Ναι, εντάξει, αυτά είναι. Ο πρόεδρος. Ναι, αλλά τώρα μου έρχεσαι πάλι σε αντίθεση με αυτό που μου λες. Ο πρόεδρος πρέπει να κάνει το εξής. Ελλάδο. Να αναβαθμίσει τον προπονητή. Ελλάδο. Πάρε μια Porsche 315 GT. Πάρε και λεφτά. Ναι. Πάρε και λεφτά. Πάρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Στον πρόεδρο, τον προπονητή το δίνουν πολλά. Για τον Τερζή μιλάμε. Ναι. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ο Τερζής. Μένει σαν σάνι. Δεν ξέρω με τι κυκλοφορεί ναι, άνθρωπος. Θα μου πεις και άλλοι που έχουν βενζίνη να βάλουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σου πω αναβάθμισέ τον. Αυτή ήταν η έστασή μου. Ισχύει αυτό, ισχύει. Γιατί δίνει πρεστής κύρος. Λοιπόν, τριπλό στίγμα λέει για την ΑΕΚ. Εγώ τα πάω να κάνω διαφήμιση, ας πούμε, με χορηγό. Ναι. Παίρνω την Πεμβέ του Χατζινάκου.
Αλλά. Δεν πάμε το κοντό. Αλλά. Βάζω παντελόνι μακρύ. Αλλά. Πάμε το κοντό. Να, το, τι μπαγάσα είσαι, εσύ. Τι αγαπάω, κλείσω και δουλειά. Και του σαλονιού και του αλωνιού. Άμα πάω να κλείσω δουλειά τώρα με τον κόκκινο. Ναι. Και πάμε με το Σεϊτσέντο και το κόντο. Τελειώσα. Σα έχουν διώξει μόλι του Σεϊτσέντο. Μόλι μα δουν, θα πούνε, του δώσουμε δύο ψίχουλα αυτού κτλ. Είναι πώ πουλά τη μάπα σου. Σωστό, σωστό. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, η ΑΕΚ θέλει να σπάσει το αίτητο του ΠΑΟΚ, να του πάρει ντέρμι μετά από 1,5 χρόνο και να συσπηρώσει την ομάδα αυτήν η στόχη τη ΑΕΚ. Έτσι, η οποία είναι ήρεμη με τον Κωστένογλου και στον πάγκο εδώ ασχολούμαστε με social media και προπονητή. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Νίκο. Ναι. Μόνο που το λένε ο Γλου. Γλου. Τι προπονητή. Έχει... Τι κάνει ο Τερεπέγλου αυτή η ψυχούλα τώρα που μου πει για Γλου. Τον έχω ξεχάσει τελευταία, δεν μα λε καμιά ιστορία. Ο Τερεπέγλου. Τι κάνει αυτή η ψυχούλα. Οργανώνει γραφείο. Ο Κηδιών. Ο Κηδιών. Που ασφαλίζουν και τα ασφαλιστικά. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σέλιδο τη Sport Day. Δεν θα ξαναγίνει ο Μάρτιν. Ο Μάρτιν έκανε λάθο. Ο Μάρτινς έχει 10 άτομα επιτελείο. Ο Μάρτινς πρέπει να ρωτήσει τον γυμναστή, πρέπει να κάνει σε κάποιους παίκτες αιματολογικά και να δει ποιοι είναι κάτω, ποιοι είναι πάνω. Δεκτό. Και να πάει με τον Παναθηναϊκό. Δεκτό. Αλλά τι έκανε ο Μάρτινς. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, θα του δώσω δύο χαστούκια, θα το ρίξω κάτω. Πάω εγώ τώρα που με τη γρήπη, με την αντιβίωση, ναι, με την τενοντίτιδα, με την ουρολίμωξη. Πάω να μαλώσω εγώ τώρα με ένα ψεύτικο. Ξέρεις, θα με κάνει ο ψεύτικος εμένα. Ψεύτικος, του ναι, λούμπι στο ξύλο. Γιατί θα πάω. Ψιλο άρρωστος, ψιλοβαρύς, ψιλοαυτός και τα λοιπά, απροετοίμαστος και θα τον υποτιμήσω κιόλας. Θα μου ρίξει δύο στο σαγόνι, πάρ' τον κάτω. Γεια σας. Έτσι κάνουνε στη ζωή. Πρέπει να το μετράς τον άλλον και να μετράς και τον εαυτό σου σε τι κατάσταση είσαι. Πάντα. Εγώ τώρα ξέρεις πως περπατάω στον δρόμο. Προσεκτικά. Δεν μαλώνω. Αλλά γιατί έχεις τον ημάντα. Έχω αυτό, έχω αυτό, τον ημάντα, ναι. Μόλις περάσει, ναι, η αντιβίωση. Θα μαλώνεις. Και τα λοιπά, άμα με κολλήσει κάποιος. Ναι. Με τι, μα έτσι είναι η ζωή. Πάει ο Μάρτινς, 11-11 με τον αυτόν στο πρωτάθλημα, 11 με την τότερα, 11 με το πρωτάθλημα. Βρήκε το Δόνι με το βλογιοκαμένο το πρόσωπο, να πούμε τα σπίρια, τον έσχισε να πούμε ο Βλόδης. Είμαστε Ολυμπιακός όμως, λέει Sport Time, και λέει δεν θα το ξανακάνουμε, θα το ξαναστρώπουμε. Πληρώνει ο Μαρινάκης διατροφολόγους, γυμναστές. Ναι, αλλά ο Μαρινάκης δεν του πήρε παίχτες. Εγώ θέλω να πηγαίνω από την κεφαλή του ψαριού. Συγγνώμη. Δεν του πήρε παίχτες τον Μπενζιά και τον Λοβέρα, του πήρε μετά από 30 εκατομμύρια. Έτσι. Εδώ δεν είναι όσο τα λέγαμε. Αυτό είναι να του πένε δύο παιχταράδες, θα του έβαζε τώρα. Μπράβο. Μπράβο! Μπράβο, χοντρέ δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Άρα δεν είναι όλη ευθύνη δικιά του. Όχι, είναι εν μέρη ευθύνη δικιά του. Το ψάρι, εγώ το παίρνω την κορυφή πάντοτε. Το ίδιο λέω για τον ΠΑΟΚ. Είναι εν μέρη ευθύνη δικιά του. Ωραία. Γιατί κι ο άλλος που θέλει να παίξει 4-4-2, πάρ' του δύο καντέδες. Να του αλλάζει. Ναι. Να ξέρω καλά που κάμισα, ρε φίλο. Για να λερωθεί το ένα. Να τον παίξει. Μην χρειάζεται να ανέβει 60 μέτρα ο Μάτος για να κάνει τον κολ. Πάρτε ένα center for ένα 90. Πάρτε ένα. Και μετά σκίστο να τον Αμπέλ Φερέιρα. Να κάνει τρεις κούρσες ο Γιαννούλης, όχι 20. Και μετά σκίστο να τον Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί εγώ πάντοτε τα έχω με την κορυφή της πυραμίδας. Είναι πιο κάτω. Και ο Αμπέλ Φερέιρα, άμα ήταν ταξιτζής, στην Καλαμαριά από έναν δρόμο ξέρω. Σερβιτόρος μπορεί να έτσι, πως δίνεται πιο πολύ για σερβιτόρος. Μαύρο άσπρο που κάμισε φορούσα εγώ. Έτσι φορούσαν εμείς όταν δούλευα σερβιτόρος. Έρχεται κάποιος. Μαύρο παντελόνι άσπρο που κάμισε. Ο οποίος, εγώ αν είμαι σερβιτόρος, ας πούμε, πάω. Βλέπω ένα ζηλιάρης. Ναι. Το βλέπεις. Το βλέπω. Δεν πετάς τη ματιά σου πάνω στην κόμενα. Βέβαια. Το κοιτάς μόνο αυτόν. Βέβαια, μ' αρέσεις. Δηλαδή, κάνεις ψυχογράφημα του πελάτη. Τι, στη κοινωνία έτσι είναι. Ναι. Σου λέει τώρα αυτός θα θυμώσει. Μου έχει τύχει εμένα να. Ναι, αλλά άμα δεν κλείσω ματάκι στην κυρία, όταν σερβίρεις, δεν σου έχει τύχει και τέτοιο σενάριο. Βλέπεις, αλλά βλέπεις μια γυναίκα στον δρόμο που έχεις μια καλή μέρα. Ναι. Ή στο εστιατόριο. Σου χαμογελάει. Σου χαμογελάει. Βλέπεις τον άλλον τη μάπα του ότι σε κοιτάει αυτά. Ναι. Δεν πάει την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει κτλ. Είναι unfair. Τάκ, τάκ. Ναι. Λοιπόν. Το κοιτάς μετά πώς σε κοιτάει. Δηλαδή, τι. Από ένα δρόμο πάμε στη ζωή. Τι έγινε δηλαδή. Λες δηλαδή να είσαι ευέλικτο. Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Να είσαι μαϊμούνι, ζυζάνιο. Να χώνεσαι όλες τις τρύπες, όχι σε μία μόνο. Το μυαλό σου να δουλεύει. Έτσι, μαζί σου, εδώ μαζί σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να ψάχνεις, να βρίσκεις διόδους. Γιατί έχει, ας πω κάτι, έχει ανθρώπους μορφωμένους. Ναι. Βόδια. Έχει όμως που είναι κάποιοι, ο χαρακτήρας τους επηρεάζει. Είναι κολλημένοι, ρε παιδάκι μου. Λες το κρίμα τις σπουδές. Βόδι. Ναι, τι να, είναι, γιατί είναι κολλημένοι ο χαρακτήρας τους. Ρε βόδι, σε δεν τους βοηθάει ο χαρακτήρας τους. Δεν παράγει 10 πτυχία, μπορεί να είναι βόδι. Έτσι είναι αυτός ο Φερέιρα, βόδι. Γιατί είναι εσύ. Βόδι. Βόδι. Λοιπόν, όχι πάντως είπε ο Πάκου, το έχει το χτύπημα εδώ πέρα. Και αυτός εδώ είναι. Και αυτός η Sport Time που λέει αυτός εδώ. Αυτός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μαρτίνς, και αυτός βόδι. Ρε βόδι. Και όλους άχρησους βγάλαμε, ρε βόδι. 11 με την Τότεναμ. Το μετρό στον Παναθηναϊκό ότι. Ναι, αλλά πες γιατί ξεφωνίζατε τον Λουτσέσκου, ρε εσύ. Δεν το ξεφωνίζει τον Λουτσέσκου που είπε άδες θα πάρω για το πρωτάθλημα και θα βάζω τους βασικούς μου. Πόσες επιχειρήσεις έχει η Ελλάδα. Ναι. Πόσες επιχειρηματίες. Χίλιες, ξέρω εγώ. 50.000. Ναι.
ήταν ο πιο προνομιούχος υπάλληλος. Ναι, αλλά πέτυχε το στόχο στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Και θα πάρει και πόνους και πριν. Αυτό μετράμε στο τέλος. Δώσουμε εμένα κάμερα, δώσουμε εμένα. Αυτό να σε φτάσω. Στο τέλος της χρονιάς θα σε εξολογήσω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αγωνία αν θα παίξει ο Νέλσον Ολιβέρα για την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο Σέντερ Φόρτους. Στην πράσινη, πάμε να τρέξουμε λίγο γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Λύσα λέει. Παίζει ο Ολιβέρα με τον ΠΑΟΚ. 50-50. Καλό να μην παίξει. Να μην παίξει, λε. Όχι, καλό παίκτη είναι. Αργό είναι όμω, εγώ πιστεύω θα το μαγκώσουν. Δεν είναι. Πιάνεται. Θα τραβάει παίχτε βέβαια και θα αφήνει μόνο του. Εσύ ζωνούλα, δεν παίζει. Παίζω ζωνούλα. Θα σε έλεγα τώρα τι παίζει τελευταία με του αμυντικού. Α, και το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι τα λάθη, τα γκολ που δείχνει το ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ο Φερέρα. Είναι τα περισσότερα ατομικά, έκατσα και τα είδα. Ένα προ ένα τα λάθη. Έχουν να κάνουν με ατομικά λάθη μεμονωμένα παιχτών. Του Βαρέλα, του Εσίτη, του τερματοφύλακα. Δεν έγινε κάτι στραβό, δηλαδή. Στα γκολ με τον Άρη. Πού φταίει ο Ολιβέρα, ο Άμπελ Φερέρα. Δεν φταίει. Αυτό λέω. Δεν έφαγε κόντρα. Ναι, δεν έχει φάει κόντρα. Αυτό δεν σου έφαγε λέω. Κόντρα, όχι. Δηλαδή, okay, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει μπαλώσει αυτό το πράγμα που θέλει στο μυαλό του σωστά. Δεν το έχουν εμπεδώσει οι παίχτες. Αλλά και οι παίχτες δεν το δικαιώνουν. Και είναι και γκαντεμάκος σε σχέση με πέρσι. Ναι. Δεν είναι. Σωστό που είχαν τη ρέντα και έφευγαν out ή τα βγάζει ο Πασχαλάκη. Κάρια ιστορία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, λύσα λέει για τον Παναθηναϊκό. Πήρε τα πάνω του τώρα μετά το 1-1. Τι λύσα. Λύσα λέει ο συγκλονιστικός Φεντερίκο Μαχέντα λέει. Έπαιζε από το δεύτερο λεπτό τραυματίας, αλλά άντεξε στο τέλος. Επιστρέφουν και οι κομμένοι. Πήραν τα πάνω τους του Παναθηναϊκού. Πήραν center back που. Πήραν center back, τους βγαίνει αυτός ο Περέα που είναι πάρα πολύ καλός. Ο Περέας θα τον πουλήσουν, να ξέρεις. Θα βγάλει κάποια ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος. Αντεπίδεση λέει το φως σήμερα. Μην ακουμπάτε τον Μάρτινς και δεν συμμαζεύετε. Γιατί ρε φίλε να μην ακουμπάμε τον Μάρτινς. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουμε κριτική. Ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ή εμείς ή οτιδήποτε. Κύριε μου, έπρεπε να δεις τα αιματολογικά του. 100%. Να μην βάλεις στο rotation την ίδια ομάδα. Έπρεπε να αξιολογήσεις τον Παναθηναϊκό λίγο καλύτερα. Φίλε, δηλαδή, η κριτική σε βελτιώνει. Η κριτική σε βελτιώνει. Εγώ είμαι μαζί σου και πρέπει να λέμε τα κακοσχήματα συνέχεια. Να τα ακούνε, πα και βελτιωθούμε. Κοίτα, μην αφήσετε το Φερέρα, αφήστε το Μάρτινς. Αυτοί παίρνουν 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Τι αφήστε τους. Η live άκουσε σήμερα τι έχει. Ποιοι στοχοποιούν τον Τάσο Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος βγήκε και έκανε δήλωση πριν από λίγο και είπε: λέει, εμένα δεν με φημώνει κανένα. Παρατήσει εμεί, εγώ θα πάω που γουστάρω. Ναι. Μάγκα πυρεώτη ο Μητρόπουλος. Ξέρει γιατί. Γιατί δεν είναι γλύπτης να πηγαίνει και να λέει: δώστε μου κανένα φράγκο κτλ. Θα είναι πάω όπου γουστάρω, λέει. Και γι' αυτό είναι και προσωπικός μου φίλος. Ωραίος. Να ξέρεις. Οι τρεις πλακώνονται και ο Αυγενάκης στους κάνει έχει Καρυπίδη, Μαρινάκη και Σαββίδη. Και τον Αυγενάκη σε ένα έχουμε χτύπημα. Έχουμε αλληλοεκτίμηση με τον Μητρόπουλο. Καλά κάνετε. Εγώ με τον Μητρόπουλο. Είναι αυτό που λέμε μάγκα πυρεώτη. Αυτό είναι ο Μητρόπουλος. Και το δείχνει και εντός και εκτός γηπέδου, έτσι. Λοιπόν, και άκου τώρα ένα θέμα εδώ τώρα. Και είχε και θέματα, ναι. Διάφορα θέματα. Είχε θέματα οικογενειακά, ζόρικα και δεν τα έβγαλε προς τα έξω. Έτσι. Τα καθάρισε μόνος του. Ρίχνει την Αγία Σοφιά, στην Αγία Σοφιά, τα 20 εκατομμύρια Champions League Μελισανίδης. Αυτό είναι το θέμα της live. Τώρα πέφτουν τα χρήματα. Αυτό είναι paper view. Όχι paper view, payroll. 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 Αυτό είναι payroll. Τα ρίχνει, όχι rolled, μην το βγάλω το D, roll σκέτο, ναι. Αυτό με μυρίζει ότι είναι payroll. 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 Και ξέρεις γιατί τα ρίχνει όμως τα 20 εκατομμύρια. Και στη live είναι μαζεμένη πολύ payroll. Ναι. 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 Λοιπόν. Ναι. Προχωράμε ναι. Παρακάτω. Ναι, ναι. Καλημέρα που λένε άρα μου, καλημέρα, περαστικά. Λοιπόν. Ποιος πέθανε. Περαστικά είπα ρε, εσύ κάποιος μπορεί να έχει χτυπήσει. Δεν και εμείς τραβάμε ρε, αντιβίωση τι να κάνουμε. Το φιλαράξει ο Πέλκας ρε εσύ. Τι πάνε τώρα από θεραπεία ιστορίες, καλημέρα λέει δώσε το κουμπαράκι λέει να κάνει κάποιο φταίχη. Πόσο. 15 μέρες έξω. Τι ακριβώς έπαθε. Έχει τώρα περίεργο, έχει, είναι, μην κάνω κανένα σαρδάν πρωινό. Πίσω. Ναι, με θλάση δευτέρου βαθμού ναι, νομίζω. Στο πίσω μέρος. Ναι. Είναι άσχημο εκεί. 15 μέρες. Ναι. Θα χάσει ΑΕΚ, θα δούμε αστέρα τώρα. Το φοβάμαι, είναι ελαφρύς ο Πέλκας, δεν είναι κανένα. Αέρινος, αέρινος. Πες τώρα κανένα καλό λόγο, έλα τον ξεπατώριζα. Στάσου, ρε, άμα είναι βαρύ κορμί, ναι. Όπως ο Σεμέδο, ας πούμε. Ναι. Σεμέδο δεν είναι καλός σέντερ μπακ. Πολύ καλός. Ήταν τραυματίας 20 μέρες, πήγε βαρύς, πάρτο τον πέναλτ. Δεν έχει Έλληνα διαιτητή, δεν το γλίτωσε. Πιο κρίσιμη μέρα λέει η ώρα σήμερα. Και έχει πάλι τον Νέλσον Ολιβέρα, τον ψηλό τον φορ που τα βάλει την πρώτη αγωνιστική μετά τραυματίστηκε. Κοίταξε. Εσύ στον άξονα έχεις ένα θέμα μέσω αμυντικά. Ναι, έχω. Η ΑΕΚ με το 3-5-2 ναι. Πηγαίνει από τον άξονα. Πηγαίνει. Πάει από αυτό το δρόμο, δεν πάει με τα extreme. Εσύ πρέπει να τη χτυπήσεις στην πλάγια γραμμή γιατί θα έχεις πλεονεξία παίκτη. Δηλαδή αυτή θα παίζει με ένα back half και ένα από την άλλη μεριά. Ενώ εσύ θα έχεις με τα extreme και τα back. Τέσσερις αλλαγές άρα, από πάω. Άρα.
σήμερα μιλούσαμε για την απελοφιλολογία που προέκυψε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για μπάλα αυτήν την εβδομάδα. Αύριο είναι Πέμπτη. Τι είναι Πέμπτη, αύριο. Πέμπτη. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να πάμε να δούμε το μάτσο. Σάββατο παίζεις. Όχι, Κυριακή παίζω. Τελευταίο μάτσο είναι αργά. Ναι, αργά. Λέω να κατέβω κάτω άκα, ψήνουμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Είχε γνωστό τώρα, μισή ώρα μίξη. Μην ορμήξει κανένα. Κάνα γολ μου ξεφύγε. Εμένα εκεί στο άκα δεν με πειράξει, αλλά. Θε να παίξει ο Νέλσον Ολιβέιρα. Είναι αργό, καλό σου ψηλό παιχνίδι. Μπορεί να τραβήξει παίχτε πάνω του και να αφήσει τον Λιβάγια να κάνει τη ματσακονιά του. Αν είμαι Πάοκ, όχι. 50-50 είναι. Εκεί ο Πάοκ έχει ένα θέμα. Δεν είναι καθαρό ήμο εξάρι. Δηλαδή ο Εσίτη είναι μπετατζή. Ενώ οι άλλοι δύο δεν είναι οχτάρια. Ξέρω οχτάρια περισσότερο. Είναι οχτάρια, ναι. Είναι οχτάρια. Και ο Μίσιτς. Ναι. Και, α, το Μίσιτς το βάλανε στο κόλπο οι Πορτογάλοι. Άμα θέλετε, κρατήστε τον κιόλας με τον Αμπέλ. Αλλά αυτά είπαμε ο Πάοκ είπε όχι. Λοιπόν. Κοίτα, ο Μίσιτς το παιδί από τους χαφ που έχεις είναι ο λιγότερο κακός. Εντάξει. Ναι, αλλά αν έρθει ο Μαουρίς, αυτό λέω όμως. Ναι. Τον είχε πέμπτο. Πέμπτο τον είχε. Ναι. Του προέκυψε και αυτός ο πέμπτος, γι' αυτό λέω δώσε. Δεν τον αξιολόγησε. Ναι, δώσε χρόνο και στα άλλα παιδιά. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι αργός, μπάλα ξέρει. Καλά στη μένα έχει. Δεν θα σε κάνει πίεση τον άλλο το χαφ. Έχει καλά στη μένα που βοηθάει. Εντάξει. Γι' αυτό εγώ εκεί κάνω την κριτική στον Αμπέλ. Και ο Αγκούστο είναι χειρότερο. Ο Αγκούστο. Φτάρινο ο Αγκούστο. Καλό αριστερό πόδι. Ένα καλό πόδι αριστερό. Μπλαούμπλα είναι. Μπλαούμπλα δεν σ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει. Άμα βάλει κανένα γκολ στο γάμα με την ΑΕΚ. Αλλά το ξαναλέω, η κριτική στον Φερέρα, γιατί μην νομίζω ότι το σκίζουμε, είναι ότι δεν έχει δώσει χρόνο σε κάποιου άλλου. Να του δούμε, ρε παιδιά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτό ο Στόχ τέλος πάντων. Αυτή η Βιόλα με τη Σέντρα. Ο Άρης είχε πρόβλημα στον αέρα. Δηλαδή, αν ο Άρης είχε. Αν ο Πάοκ είχε ένα center forward. Το Σφιντέλσκι, εγώ θα σου πω. Ναι. Που είναι καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι από τον Τζούμπα, λες. Και πλακώνατε τις έντρες με τον Γιαννούλη και με το Λιμιό και τα λοιπά. Θα τους είχατε κάνει μεγάλες ιστορίες. Ναι, ναι. Είναι πιο, εγώ μια αλλαγή που θα έκανα κάτω στην ΑΕΚ θα βγάζα έξω τον Άκμπομ και θα βάζει Σφιντέλσκι. Ή αφού λείπει ο Πέλκας και θέλω να παίξω 4-4-2. Τι θα βάζει εκεί στην Το Σφιντέλσκι και τον. Με δύο φορ. Σφιντέλσκι και Τσούμπα. Ναι, κοίταξε. Ροντρίγκο Σουάρες παίζει αναγκαστικά σε στουμάτο. Ποιο. Αριστερά τι. Ο Ροντρίγκο Σουάρες. Εκεί θα δούμε τον. Αμυντικά θα είναι καλύτερο. Μπροστά όμω λίγα όχι. Πράγματα. Δεν θα σου βάλει τον κόλπο πάρεις... του. Ναι. Δηλαδή ήταν προτιμότερο που δεν παίζει ο Μάτο σε εκτό έδρα μάτ. Ναι. Να θα... παίρνει καμιά κόκκινη πάλι. Ναι. Α, και εγώ το γουστάρω είναι. Και τι να περιμένω. Άκου ο κόκκινο τι έχει. Όχι ο Γρηγόρη. Η δούλια αλητία. Η δούλια αλητία έκθεση στι αστυνομίε. Μ' αρέσει που ο πρωταθλητή ασχολείται με τον Πάουκ διαρκώ. Τι έκανε η εκθεση. Φοβούνται αυτοί, δεν είναι σίγουροι. Δηλαδή πάμε, ναι. Πάμε στον κόκκινο, ναι. Κακιά η αστυνομία. Ναι. Ναι. Πάμε στην Τούμπα με του Πεγμάκου, κακιά η αστυνομία. Και οι δύο λένε κακιά η αστυνομία. Αυτό είναι επιτυχία. Εμείνε. Για την αστυνομία. Ναι. Το να με λένε εμένα ότι τώρα με το Μητσοτάκι ο Μαρινάκης έχει φίλους στους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη και να παίρνω την άλλη μέρα εγώ εφημερίδα κόκκινος και να λέει αλητία με την έκθεση της αστυνομίας, εγώ σαν αστυνομικός διευθυντής. Εγώ σαν αστυνομικός διευθυντής λέω, κοιτάξτε, με βρίζουν και οι δύο, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου. Ωραία. Αυτό λέει. Ναι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο ποιο είναι πώς εδώ. Πώς εκλαμβάνεις όμως ότι το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταλλητή είναι πάλι για τον Μπάουκ. Ναι. Πόσο εκλαμβάνεις. Αφιερώνει όλη την εφημερίδα, όλο το πρωτοσέλιδο. Τιμωρήστε τον υπολογίζει. Τρέμει. Είναι ο βασικός του αντίπαλο. Τρέμει, όχι τον υπολογίζει. Βλέπει ότι με τους ξένους διαιτητές. Ναι. Δεν μπορεί. Ναι, 2 στα 15 έχει. Ναι. 2 στα 15 έχει ο Ολυμπιακός. Τα ντέρμπι θα σφυρίξουν μόνο ξένοι διαιτητές. Θα έχουμε και ξένους με την ΑΕΚ. Το χαρτί του Λοβέρα τραβάει ο Μάρτινς. Του Λοβέρα. Του 19χρονου του πιτσιρίκου που πήρε για μεταγραφή Champions League ο Μαρινάκης και πανηγύριζαν κάτω στο λιμάνι και λέγανε Ω, τι φέραμε. Το λάμπρου του Ολυμπιακού θα δούμε τώρα. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και πάμε στην εφημεριδάρα μας λίγο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τι λέει η εφημεριδάρα λοιπόν. Για να δούμε τι λέει η εφημεριδάρα. Να. Έρχονται. Ποιοι έρχονται. Γι' αυτό σου λέω θέλω να δω τον Αμπέλ Φερέρα ολοκληρωμένο. Έρχονται δύο παίκτες που τους είχε ο Λουτσέσκου. Μαουρίσιο και Βιερίνια. Ο Μαουρίσιο παίζει να είναι και σε καμιά αποστολή τώρα με την ΑΕΚ. Είναι έτοιμος. Σε τι μου θυμίζει. Ξέρω τι σε θυμίζει τώρα. Ναι. Είναι μια μητρομάνα. Αυτά ήξερα. Σου λέω ξέρω τι σε θυμίζει. Είναι μια μητρομάνα. Μητρομάνα, ναι. Η οποία ο άντρας της έχει τρακάρει με τα μάξι. Ο άντρας. Έχει πάει 6 μήνες. Καλό θα έκανε ο άντρας. Έχει 6 μήνες πάει στην αρρωγή. Ναι. Έχει πάθει και κάτι λοιμώξεις. Το φτιάξανε, βγαίνει από το νοσοκομείο. Και τι περιμένει τώρα η Μητρομάνα, την κάνει έρωτα. Θα την κάνει σιγά-σιγά, ρε φίλε. Σιγά-σιγά, απαλά. Ο Βιερίνια με το Μαουρίσιο έρωτα. Θα την κάνει έρωτα. Τι να σε πρόσεξε, πω. Πρόσεξε, Μαράδο, μη σου ξεφύγει καμιά κουβέντα τώρα. Λοιπόν, καημένη, το, πρώτο το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ότι έρχονται ο Μαουρίσιο με τη Βιερίνια. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Θεματάρα είναι, βέβαια. Τι αυτή με στην Τούπα, δηλαδή τώρα, άμα βρίσουμε εμεί στο διάλειμμα, θα πάρει κάποιο σχολείο. Αν πει κανένα σεξουαλικό υπονοούμενο, ρε Κωνσταντίνε με ενώ στην Τούπα που κάνετε έρωτα τι μάνε των άλλων, δεν φωνάζει. Καλά, παντού κάνουν έρωτα. Λαμπριάκου την έβρισε ποτέ εσύ. Ποτέ. Αλήθεια, ποτέ. Αλήθεια. Ποτέ. Δεν θυμάται. Δεν θυμάται. Για του Διώδη τη μάνα την έβρισε.
Όχι. Καλή γυναικούλα. Λοιπόν, ακούσε κάτι και δύο. Φτάνει με τα πινελίκια, βρε. Καλή γυναικούλα είναι. Άμα θέλετε να βρείτε, βρείτε τον παπά του, τον εφοριακό. Α, δεν είναι καλό αυτό, ε. Ο παλιά. Να τα μα. Με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Λοιπόν, θα σα πω και ένα κολπάκι όμω τώρα για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρική ενέργεια Volton One. Μόλι ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή να κάνετε τέλος πάντων ό,τι γουστάρετε και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα υπάρχει και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν Volton.gr, έτσι απλά Σμαράγδα Μπασάκο αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων εδώ σε 95 και 5. Ράπε κουλ τα κουμπαράκια, επιστρέφω για τελευταίο ημίωρο στο ring του Μετρόπολης. Ξέρετε πλέον όλοι, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση αλλά και την εξυπηρέτηση. Είναι από αυτά τα προνόμια τα οποία έχετε απεριόριστη ομιλία για όλη την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς λοιπόν με τους αγαπημένους σου χωρίς να σκέφτεσαι ότι σου τελειώνει ο δωρεάν χρόνος. Στη Win το ξέρουν αυτό και έτσι με το Win One σταματάνε οι χρεώσεις στις ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αυτό είναι το Win One. Μπορεί να μάθετε όλα τα προνόμια στο win.gr / Win One. Δεν ολοκληρώσαν πρωτοσέλιδο Κωστή Μετροσπορ που έχει χτύπημα ότι έρχονται Βιερίνια και Μαουρίσο. Πώς έρχονται, σε τι κατάσταση? Ο Μαουρίσο είναι έτοιμος. Πόσο καιρό έχει να παίξει? Θα μπει σιγά σιγά, σταδιακά, αλλά είναι έτοιμος πλέον. Έχει παίξει σε φουλ προπονήσεις. Βιερίνια που είναι? Ο Βιερίνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχει, το άρθρο που έχουμε το αποκαλυπτικό, ναι, θα επιστρέψει τέλη του Νοέμβρη και αυτός όπως ο Μαουρίσο τώρα. Μέχρι τότε θα έχει φύγει ο προπονητής. Άντε πάλι, με άλλο προπονητή. Με άλλο προπονητή. Ναι. Ποιον άλλον? Άντε να σε ακούσω. Ρε, άντε φαγώθηκε σήμερα με τον Άμπελ Φερέιρα. Του πήρανε φόρ, του πήρανε το χαφ που ήθελε. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Δεν του πήραν τα υλικά που άρα ήθελε. Άρα φταίει ο πρόεδρος. Αυτοί που κάνουν μεταγραφές. Όχι. Ναι. Φταίει ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος και αυτοί που κάνουν μεταγραφές. Αυτοί που κάνουν μεταγραφές γιατί φταίνε? Γιατί δεν πήραν παίχτες. Λεφτά έδινε ο πρόεδρος. Πώς δεν έδινε? Πού είναι? Τι που είναι? Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Τι που είναι? Άμα δεν φταίει ο προπονητής, φταίει ο πρόεδρος. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Όχι Κωνσταντίνε, δεν φοβάμαι να το πω γιατί μόνο εγώ τα λέω. Ότι δεν φταίει 100% ο Φερέιρα και φταίει η διοίκηση. Φταίει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής και αυτοί που κάνουν μεταγραφές. Του ζήτησε σε αδερφό ψηλό. Δεν τον πήραν. Πώς λέγεται ο πρόεδρος το όνομα? Ιβάν Σαββίδης. Αυτό φταίει. Και ο Γιώργης ο Σαββίδης φταίει. Ο Γιώργος δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρει, δεν ξέρει. Και ο Πράγκο. Και ο Πράγκο φταίει. Ο Πράγκο φταίει. Ο Πράγκο. Φυσικά τεχνικός διευθυντής. Δεν το διώξαν τότε. Το κράτησαν. Ήθελε δύο πινελιές. Ο Πάοκ έκανε πολύ κακό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε τώρα? Τον έκανε. Ο λόγος που φταίει ο κακός σχεδιασμός είναι ότι άλλαξε προπονητή Άρον. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ήρθε αυτός Ιούλιο. Τι ο Λουτσέσκου δηλαδή? Εντάξει, αφού ξεκινούσε προετοιμασία και άλλαζε προπονητή. Γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου? Γιατί πήγε να. Με ποιον μάλλον? Να πάρει το Champions League. Τα ίδια θα λέμε, ρε Κωνσταντίνα. Ρωτάω να μάθεις. Τα ίδια, τι να μάθεις? Αφού τώρα θες κάτι να τσιγκλίσεις τώρα, τι με ποιον μάλλον? Εγώ στα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, όποιο ρωτάει, τσιγκλάει. Εσύ όμως τσιγκλάς, είσαι τσιγκλιστής. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Δύο λεπτά ο καθένας. Δύο λεπτά ο καθένας. Αρέσει στον κόσμο το αίμα, η προπονητολογία, η προπονητοφαγία. Ο λαός. Και εγώ ρωτάω, αν φύγει τώρα ο Αμπέλ Φερέιρα για αυτούς που θέλουν, γιατί θα ξέρω, είμαι κόντρα στο ρεύμα τώρα. Μετά από δύο μήνες, τι θα λένε με τον άλλο προπονητή που δεν θα πάει καλά? Γιατί να μην πάει καλά? Γιατί τότε να μην πάει καλά και ο Αμπέλ Φερέιρα? Γιατί τον είδαμε. Τι τον είδαμε, αίτητος είναι. Τι είναι, λέει? Αίτητος δεν έχει χάσει το πρωτάθλημα. Πού είναι στην Ευρώπη? Ξεκουράζεται. Ποιο τον ισοφάρισε? Ο Λουτσέσκου ξεκουράζεται. Ποιον ισοφάρισε στο 97? Ποιο προπονητή? Αυτό που δεν κέρδισε πέρσι ο Λουτσέσκου πήρε τον double. Ποιον προπονητή ισοφάρισε? Τον Τερζή. Πόσα λεφτά παίρνει ο Τερζή? Ο Λουτσέσκου πέρσι. Έχει βενζίνη ο Τερζή να πάει με Σιβέρι. Μια χαρά έχει. Κύριο αξιοπρεπέστατο. Και πέρσι ο Πάκου δεν τον κέρδισε την Τούμπα, τον Άρη και μα έκανε ο Τερζή. Δεν με ενδιαφέρει. Πού μένει ο Τερζή? Δεν ξέρω. Τι θε να πούμε τώρα, να δούμε και το αφημί του, να δούμε και το. Κάνει σεξ με καμιά περσόνα ο Τερζή. Πάμε, πάμε. Ο άνθρωπο του Θεούλη στο 97 με το πουλί το τερματοφύλακα. Το θεσμό του προπονητή. Στήριξε, στήριξε. Το θεσμό του προπονητή. Στήριξε. Όποιος αλλάζει αυτά που κάνει στον προπονητή, η ομάδα του δεν πετυχαίνει τίποτα. Α, ποτέ. Γιατί... ποτέ δεν πετυχαίνει τίποτα. Δηλαδή ο Ανδρώνης που τους διώχνει. Γι' αυτό είναι στη γάμα εθνική συνέχεια και δεν ανεβαίνει. Με 30 φιλάδρους είναι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Για πεθάνει ο 40, ναι, 29 θα είναι. Ναι. Για πάμε κέντρο, έλα καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Έλα Κωστή.
Έλα να σε ρίξω τον καφέ. Κούλι, έχασες. Τι έχασα? Τίποτα άλλο. Δεν ήρθες εχθές. Τι ήρθα στις πιτζούδες εκεί, τι έγινε δηλαδή? Μας έκανε ανάλυση. Βίντεο κάναμε, ανεβάσαμε, κάναμε το βιβλίο. Το βίβλο στη Λαχνία, τη λέγαμε Ξοργό. Έχασα. Άμα μου λέτε τέτοια, έχασα. Για πες. Έχασε. Για πες. Ήταν Πανιώτη, ήταν και ο Κουστή. Τώρα ακούει ο Κουστή. Τώρα κάθεται και πίνει καφέ με τη γυναίκα. Έχασα. Άμα μου λες ότι έγινα τέτοια σχετικά. Κουστή, για να πω, τι σου είχα φέρει χθες το κόρη μου, τι είχαν πει οι Καλαμαριώτες, που είχαν πει να πάω στα Ξηροκάπια. Δεν μου είπανε, α, φωτιάρα μου εκεί πέρα. Εγώ πήγα. Πού? Δεν σε έδειξε την απόδειξη. 2 ευρώ που πήρες στη σπόρια. Όχι, άσχετα αυτό. Δεν είπανε να περάσεις από εκεί. Ναι. Εγώ πήγα. Αυτή που είναι. Κάντο λιγάκι θέμα. Σωστό. Πήγε στο ξεροκαρπάδικο του Προέδρου του Απόλλωνα, ναι, να κάνει τσαμπουκά και δεν ήρθαν οι άλλοι. Δεν ήρθα. Κόντεσαι, ρε. Όχι, μόνο που βγαίνετε και μιλάτε. Είστε, ξέρεις πως είστε. Δεν μας αφοδιάδεις. Σαν τη μούσα του τέτοιο είστε. Τι να μας είσαι παλίκαρος. Φύγε, τα λέμε. Χαιρετώ, χαιρετώ. Ενδιαφέρον της FC Σεούλ για τον Κλωναρίδη. Τον καλούν σιρήνες στην Νότια Κορέα. Είναι φρέσκια είδηση στα Σπάργανα. Με 3-5-2 ο Κλωναρίδης καλά να πάει στη, ναι, Σπάργανα. Τον καλεί η FC Σεούλ, πάει Νότια Κορέα. Πάρει λεφτά. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τα παιδιά να παίρνουν λεφτά. Έλα, έλα, ναι, έλα, καψούρα μου, έλα. Καλημέρα, πώς είστε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, το καλοκαίρι στη Μύκονο, είχε πάει ένα team για προπονήσεις, λέει, και ενδυνάμωση μη εκεί και για τον Μπέλκαλε. Μπέλκας, Πασχαλάκης, Φορτούνης. Φορτούνης 6 μήνες εκτός από τραυματισμό. Ο Μπέλκας ρίξει χιαστόν, ο Πασχαλάκης. Τι ρίξει χιαστόν ο Μπέλκας, εσύ? Παξίλωρε, τι ρίξει χιαστόν. Φλασούλα έπαθε. Sorry, αμαρτία, sorry. Σε 10 μέρες πίσω είναι το παιδί. Sorry. Ναι. Τι δουλειά έχει στη Μύκονο, ρε παιδιά, για προετοιμασία σου, βαρέ? Όχι, είναι δεν το αθέτεις καλά. Τα παιδιά πήγανε διακοπές, έτσι, που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, και επειδή ήθελαν να κρατηθούν σε φόρμα, είχαν γυμναστεί και στις διακοπές τους να κάνουν προπόνηση. Δηλαδή, αυτό έγινε. Κάναν σεξ και προπόνηση. Δεν πήγαν έξι ποτάκι, είναι δυνατόν? Δεν, άλλο το ποτάκι και άλλο η προπόνηση. Καλά κάνανε. Να κρατιούνται σε φόρμα. Καλό είναι αυτό που κάνανε. Δεν κακό. Καλά κάνανε. Τώρα να κουράζει, δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Τώρα το να κουράζει τον εαυτό σου να το φτάνει στάκι και το βράδυ να βγει. Πασχαλάκι, τι κουράστηκε. Γιατί δεν τραυματίστηκε ο Πασχαλάκης, παιδιά, και τι το συζητάμε? Μόνο ο Φορτούνης τραυματίστηκε σοβαρά, που έτυχε κιόλας. Τραυμάτισε την ψυχούλα του Πασχαλάκης, γιατί έμπλεξε με... Εντάξει, άστο το Πασχαλά να ηρεμήσει. Πριν στο αγωνιστικό χώρο, παιδιά, δεν ήταν εμφανίσεις αυτές. Ναι. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Δεν θέλω να τους κατακρίνω. Δεν πήρα γι' αυτό βασικά. Πιο πολύ για τον Αμπέλ πήρα, γιατί θα με κάνουν αμπελόσκυλο με αυτά που ακούω. Αμπελόσκυλο θα σε κάνουν. Ναι. Έτσι θα με κάνουν. Εγώ δεν είμαι αμπελόσκυλο, εγώ έγινα λουτσόσκυλο. Αμπελόσκυλο δεν είμαι, απλά είμαι υπέρ του προπονητή γενικότερα. Εννοείται. Άστο να το δούμε. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Τον δεν... είδαμε, τον είδαμε. Τι τον είδαμε? Γιάννη, δεν τον είδαμε, τον βαφτίσαμε κιόλα. Τον είδαμε. Καλά, εσύ εκεί στη γωνία ψοφάει ιδιαίτερη. Ψοφάει, ναι. Τα λέμε, φύγε, καψούρα. Να σε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε τον Κωστένογλου που πάει στο Άγιον Όρος 3 μήνες το χρόνο να μα τρελάνετε. Κωστένογλου ένα. Ο Τερτζή, ο άνθρωπο. Παίρνει στο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη, από τη φτηνή βάζει. Φαγώθηκε τώρα. Φάγατε στο 97. Και άμα ήταν ο goalkeeper, θα το έβγαζε. Φίλε, προπονητής που δεν κάνει, φαίνεται. Ναι. Και φάνηκε ότι ο Καρντόσο της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή ότι δεν κάνει. Ναι. Αυτοί να φεύγουν νωρίς. Ναι. Που βλέπεις μετά από ένα, ενάμιση. Ο δικός σου έδειξε. Ο δικός μου δείχνει πράγματα, φυσικά. Ναι, ναι. Δεν βλέπεις ότι πάει να κάνει κάτι. Ναι. Ναι, θέλει χρόνο και βοήθεια. Το ίδιο λέει και ο Λουτσέσκου. Ναι. Κάτι πάει να κάνει. Ναι. Πάει να παίξει κάτι. Ναι. Ο Καρντόσο της ΑΕΚ δεν έπαιζε. Ναι. Πάμε. Αυτόν το διώχνεις, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να προλάβεις. Εκείνη η προνοητικότητα της διοίκησης. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι πάει κάτι να παίξει κάτι. Το Παντελίδη το διώχνεις. Τον Παντελίδη τον. Ναι. Εγώ δεν θα τον έδιωχνα. Γιατί δεν τον έδιωχνα? Δεν θα τον έδιωχνα τον. Τον Τόνσο έξω αριστερά. Ναι, δεν θα τον έδιωχνα τον Παντελίδη. Ναι, Παντελίδη. Όχι, όχι. Τον πήρε τον Άρη, τον έσωσε, τον έβγαλε Ευρώπη. Συνέχισε. Ο αποκλεισμός στην Ευρώπη τον έφαγε τον Παντελίδη. Αν περνούσε και τη Μόλτα, νομίζεις, θα. Και έπαινε ο Μίλους ο Άρης, θα έφαγε ο Παντελίδης για ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Δηλαδή, ναι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν διώχνουν προπονητή για την Ευρώπη και διώχνει ο Άρης, ρε. Πώς έφτασε ο Άρης τόσο ψηλά, ρε? Είδες? Είδες τι πράγμα είναι ο Άρης? Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, αλλά έκανε και τον Πουλκουμέ από τον Βόλο. Εντάξει, ήταν σημαντικός αυτός ο Πουλκουμές. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 1,5 λεπτό μόνο, μην με διακόψετε γιατί έχω επιστροφή, παιδιά. Λοιπόν, Νίκο, διαφορά Κόκαλη με Σαββίδη. Κόκαλη, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος που έχει περάσει. Μην βιαστείς να μου απαντήσεις. Πήρε τον Ολυμπιακό από το 0. Παίρνει σπόρια, κοκαλιάριδες, διαιτησίες κλπ. Ο Σαββίδης τα πήρε. Πήρε προπονητή για 5 χρόνια Μπάγεβιτς. Ο Σαββίδης δεν το πήρε. Παίρνει παίκτης αξίας, Τζοβάνι, Τζόρτζεβιτς, Καρεμπέ κλπ. Ο Σαββίδης δεν τα πήρε. Ο Κόκαλης φεύγοντας όμως μπορεί να άφησε χρέη, αλλά άφησε μια βάση για μια μεγάλη ομάδα. Και πάμε ο Σαββίδης δεν άφησε χρέη.
Τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Άμα θα βγει ο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε και το γήπεδο δεν είναι στις τράπεζες αιωρούμε να το πάρει του από τον Λαυρεντιάδη. Σωστό. Μην τα τα λες όλα. Όχι. Γιατί όχι. 50 εκατομμύρια πλήρωτο είναι το γήπεδο. Όποιος θέλει να το πάρει. Πάνε πάντο ρε Βάτο Καραϊσκάκη. Πάνε πλήρω ο Λαυρεντιάδη ή να το πάρει. Δεν λέω για το γήπεδο. Λέω για τη βάση της ομάδος. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν ήρθε η βάση της ομάδας ξέρει είναι φιλαράκι, μα άκουσε με λίγο ότι έπαιρνε το πρωτάθλημα Νταϊλίκη όπως ήθελες γιατί έπαιζες μόνος σου, τσέπωνες 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο και έτσι, πια, έτσι παίρνω και εγώ παιχταράδες. Ο Πάκο μπήκε καθόλου ο Μίλους, ο Πάκο δεν το ξέρω. Ο Κατοπόδης την πρώτη χρονιά δεν πήγε ο Ολυμπιακός. Βρε 20 χρόνια, 15 χρόνια έπαιρνες διορισμένος κατευθείαν στο Μίλους, σαν πιστεύω ούτε play-off έδινες. Ναι, σου λέω το πρώτο χρόνο με τον Μπάκεβιτ δεν πήγε, άραγε κράτα και σε το Λουτσέσκου, πάρε 5 παίχτες. Α, μαζί σου εδώ, ναι. Μαζί μου είσαι. Εδώ είμαι μαζί σου. Εσύ έχεις φαγωθεί για τον Αμπέλ. Αυτός τέταρτος στην Πορτογαλία. Ξέρει πορτογαλικό πρωτάθλημα. Sporting, Μπενφίκα, Πόρτο και Μπράγκα. Από εκεί και πέρα το χάος. Μην το περηφανεύεις ότι έχεις φτάσει τέταρτος στην Πορτογαλία. Τέταρτος στην Ελλάδα θα είναι και εδώ. Δεν μου λες, αν παίξει Μπράγκα Ολυμπιακός, εσύ βάζεις στιγμή θα την περάσεις. Που μου λες για την Πορτογαλία. Παίξει Μπράγκα Ολυμπιακός, διπλά μάτς. Είναι σίγουρος ότι θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Τι διαφορά έχει ένας Πορτογάλος με ένα Αιγύπτο. Άντε πάλι, άρχισες πάλι τα δικά σου. Τι διαφορά έχει. Καμία. Καμία, από την πλήση μου. Ναι. Άσχημη. Αλλά πολύ ωραίος λαός, ρε φίλε. Άσχημη, αλλά πολύ ωραίος λαός. Απλά οι Πορτογάλοι. Πολύ ωραίος λαός οι Πορτογάλοι. Επιδόματα σαν τους Αιγύπτιους. Δεν μπαίνουν, ναι, αλλά είναι πολύ ωραίος λαός. Αλλά σκήμια. Ποιο Κιλκής. Το Κιλκής είναι Σικάγο. Είναι Παρίσι. Η Κοσμόδα είναι το Κιλκής προς τα ζάχαρα. Και οι γυναίκες τους. Στην Πορτογαλία. Χάλια. Χάλια, δεν βλέπω. Έλα καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα. Καλώς το να. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Κωστάκη. Αυτά που λέει να πούμε τόσα χρόνια εμπειρίας να πούμε. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, παίζει μεγάλο ρόλο η αντίληψη που έχουμε όλοι να πούμε και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι το φαινόμενο, ξέρεις, ο καθένας έχει τη δικιά του αντίληψη. Σωστό εδώ. Αλλιώς θα λαμβάνει τα θέματα. Σωστό. Λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω μόνο ένα, ότι στην Ελλάδα τελικά οι προπονητές φεύγουν είτε παίρνουν πρωτάθλημα είτε δεν παίρνουν. Εντάξει. Είτε πέφτουν είτε δεν πέσουν. Είναι, πώς το λένε, νομοτελειακός καγωνώνας να φεύγει ο προπονητής. Ναι. Εγώ το θεωρώ να πούμε όταν δίνει 300 χιλιάρικα, τότε που έδωσε 300 χιλιάρικα για να πάρει, και για μένα είναι ρίσκο αυτό, ενώ έχει έτοιμη ομάδα και έχει και έτοιμο προπονητή, δίνεις 300 χιλιάρικα, κάνεις τη φιέστα και μετά για δεν ξέρω πώς ήταν η διαφορά που ήθελε ο Τσαουσέσκου, πώς τον λένε αυτό, να πόσα ήθελε για να πάρει για να μείνει εδώ και να μην πάει. Δεν κατάλαβα που Γιάννος. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Χωρίς πλάκα. Με πήγε στη φιέστα, με πήγε τι ήθελε ο Λουτσέσκου, με πήγε. Έδωσε 300, λέω για τη φιέστα. Έχει την έγκυο αυτό. Εντάξει. Και δεν έδωσε, δεν ξέρω πώς ήταν η διαφορά. Ναι. Για να κρατήσει τον Λουτσέσκου. Μάλιστα. Δεν το ο Λουτσέσκου δεν έφυγε για τα λεφτά, δήλωσε ο ίδιος. Έτσι είπε. Εμείς λέμε ότι τα τσούκρισε εκεί με τη διοίκηση και σου λέει φεύγω για να, τώρα να είμαι πρώτος μάγκας. Να έχει και ιστοροφημία δηλαδή. Έτσι, αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε καλά αδερφέ. Άντε καλημέρα, γεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι μήνυμα ήταν αυτό. Τώρα το διαβάσω, το ανοίγω για να δω τι μήνυμα. Καλημέρα, ο φίλος Ολυμπιακού πρέπει να το έχει στείλει. Που λέει και ποιο σου είπε σένα να μην πει ο Μίλους. Αν έμπαινε, ρε φίλε. Ναι, τότε ρε φίλε, αυτό που λέω είναι ότι ο πρώτο αθλητής έμπαινε κατευθείαν ο Μίλους. Τώρα όποιο παίρνει πρωτάθλημα δεν μπαίνει ο Μίλους, είναι τρία προκριματικά. Και ο δεύτερος έμπαινε τότε. Ακριβώς. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μην μπερδεύεσαι, φίλε Χάρη. Έτσι. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κυρία μου. Θα ήθελα να συμπληρώσω, αναφέρατε την Οψάλα προηγουμένως. Φοιτητούπολη μεγάλη. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι κέντρο, το μεγαλύτερο κέντρο μόρφωσης, θρησκείας και κουλτούρας της Σουηδίας. Αυτός πήγε να κάνει σεξ, κυρία μου, δεν πήγε να μορφωθεί. Εγώ είχα μια Σουηδέζα, Πούτζου. Εκεί σεγάζεται και το παλαιότερο πολυμνησίμιο της Σκανδιναβίας και ο μεγαλύτερος καθεδρικός λαός επίσης είναι πολύ διάσημη για το σεισμολογικό της κέντρο. Σωστό. Πέρασα τα είδα αυτά. Αντισεισμολογικό. Το μεγαλύτερο σεισμολογικό κέντρο. Στο γεωφυσικό ερευνών, τι είπατε. Από εκεί μαθαίνουμε, παλιά μαθαίνουμε πρώτα την Ουψάλα τι ρίχτερ έχουμε στους σεισμούς. Διάσημη για το σεισμολογικό της. Και ωραίες κυρίες βγάζει, ωραίες κορασίδες. Και εσείς, κυρία μου. Καλημέρα. 2 μέτρα κορίτσια η Ουψάλα βγάζει, φοιτητούπολη. Αυτή η γυναίκα μορφωμένη τώρα πήρε να πηγαίνει την Ουψάλα και εσύ είπε ότι είχε μια κόμενα στην Ουψάλα. Τι να κάνουμε. Εκεί τα τελευταία μας ένσημα. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία μίληση, κυρία. Υπέροχη. Να βγαίνει να μας μορφώνει, να μας λέει πράγματα. Εγώ δεν το ήξερα για το σεισμολογικό κέντρο. Ψάλα, ρε φίλε. Δεν το ήξερα. Ξέρεις τι μωρά βγάζει. Άντε πάλι.
Λοιπόν, Κουλιανέ, είδε τον Ολιβέρα και τον είδε αργό. Άμα τον είδε, μάλλον θε οφθαλμία. Καλά, δεν το λε και γρήγορα τον Ολιβέρα. Και εγώ τον Ολιβέρα δεν τον ξέρω από φέτο, φίλε. Τον ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό ο κεφάλι. Μην παίξει, παίξει κανένα μάνταλο δεκάρι. Ναι, ναι. Και δύο αυτοί. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Πολύ χιβρωμάει. Τέλο πάντων, θα δούμε, ναι. Για πάμε, καλημέρα επόμενο. Έλα, καλημέρα τα παιδιά. Να τόσο εκατομμυριούχο. Έτσι. Καλό σα παιδί, ναι. Ρε φαγωθήκατε να διώξετε το Φερέιρα. Νάτος, νάτος. Ρε Νίκο, ναι, αγων, πέσα. Δεν καταλαβαίνετε ότι προσγειωθήκαμε απότομα από τον Άγιαξ. Έτσι, εκεί έγινε το κλικ. Θα παίξουν παλίτσα καλή ρε σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα παίξουν. Ρε Ραπτόπουλε, μη ρε συνέχεια τσιγκλάσε το θέμα ρε. Να διώξουμε το Φερέιρα, θα τη βγάλει μέχρι την παρέλαση. Ο Φερέιρα θα μείνει, δεν το διώξουμε. Εγώ στο ράδιο δει, σε ένα μήνα με διώξανε. Τρελό είσαι. Ρε ο Φερέιρα του πήγε ρε. Ναι. Θα το διώξει. Και ο Πάοκ στην Ευρώπη ράδιο δύση. Στην Ελλάδα όμως. Σε Ελλάδα που είναι αήτος δαμπλούγος. Άμα, ναι. Μα να σου πω κάτι λίγο φωτάρα μου. Ναι. Διώχνει ο Πάοκ το Φερέιρα. Πάμε σε αυτό. Σε δύο μήνες εγώ βάζω και στίγμα σε όποιον θέλει. Στον επόμενο προποντή. Μετά την πρώτη στραβή. Να μην παίζει λίγο καλή μπάλα. Φέρτε άλλο προποντή θα λέμε. Ναι. Αυτό είναι νόμος. Τα ίδια θα λένε πάλι. Το ίδιο πράγμα. Θα αλλάξουμε πέντε προπονητές μέχρι το Μάιο. Ναι, πρέπει να τον αφήσουμε. Το Μάιο θα τον αξιολογούμε. Πούμε φίλε δεν πέτυχε. Εγώ λέω με το Φερέιρα τρίτη θα βγείτε. Λες, ε. Στην κανονική διάρκεια. Πάλι πρωταθλητές θα βγούμε, Ραπτόπουλε. Με το Φερέιρα πρωταθλητές θα βγούμε. Ο Ολυμπιακός αν φύγει προκριθεί, που θα προκριθεί στους 32 που θα παίξει δηλαδή Φεβράριο θα κλατάρει ο Ολυμπιακός. Άντε να το δούμε. Δεν μπορεί να βρει παίκτης Ιανουάριο Ολυμπιακός. Πάρ' το καμπάρι. Με αυτούς θα μείνει όλη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έκανε καλές πρώτες κινήσεις για πρώτη ύλη ενδεκάδας. Για τα backup του δεν φρόντισε παρότι πήρε 30 εκατομμύρια. Δηλαδή ποιο Σεμέδο του βγήκε, ποιο Βαλμπουενά του βγήκε, κούμποσον καλά εκεί και ο Σέντερφορ που πήρε. Αλλά πίσω αυτούς δεν κράτησε κάτι. Νίκο, ναι. Ο Βαλμπουενά και ο Ποτένσιο μέχρι πότε θα παίζουν καλή μπάλα. Δεν ξέρουμε. Φέτος. Δεν ξέρουμε. Ένα λέει ο Χοντρό δεν του πήρε. Θα μπορούν να βγάλουν. Αυτοί θα παίζουν πιο πολύ Ευρώπη. Πόσο χρόνο είναι Ποτένσιο, ε? 34. Ποτένσιο μικρός, 25 είναι Ποτένσιο. Α, Ποτένσιο είναι. Άρα, ο Βαλμποένα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Για τον εαυτό του παίζει μπάλα, ρε. Μπαλάρα παίζει άνθρωπος. Φύγε, χρωστάς κέρασμα, θα έρθουμε σέρες. Για μεταγραφή παίζει, ρε. Εντάξει, καλά κάνει. Ας παίζει και ο Ζαμπάρας σαν τον Ποτένσιο όμως. Εννοείται ότι παίζει. Θα κλατάρει ο Ολυμπιακός μετά τον Ιανουάριο. Θα έρθουμε για κέρασμα με τον Κωστή εκεί στα σέρας. Ναι, ναι, να έρθετε, παιδιά. Πότε φτιάχνουν τσίπουρα αυτοί, το αύριο. Νίκο, θα έρθω αύριο στο σταθμό το πρωί. Άντε, έλα ρε ψυχούλα, άντε, φέρε κέρασμα εδώ. Έλα σε μια μαρμίτα, ρε. Έλα σε μια μαρμίτα, γίνεσαι εδώ να γυρίσουμε. Θα το κανονίσουμε αργότερα. Φύγε, φωτάρα, φύγε. Καλημέρα. Καλημέρα, επόμενος, έλα φιλέ. Ναι, γεια σας. Καλώς ο να. Λοιπόν, το στοίχημα για το Φερέιρα μέχρι πότε ισχύει? 1 Νοεμβρίου. 1 Νοεμβρίου. Ναι. Θέλω να φύγει ο... Δεν θέλω να φύγει ο Φερέιρα, αλλά αν να φύγει, να φύγει 2 Νοεμβρίου. Να τον χάσει ρε μαγάζα, πληρώστε το. Εννοείται, γιατί γι' αυτό σχηλιάζει ο Ραπτόπουλος. Να φύγει 2 Νοεμβρίου. Αν πάει 1 Νοεμβρίου και δεν φύγει, θα λέει να μην φύγει τότε. 1 Νοεμβρίου, άμα περάσει μετά, θα στηρίξει Φερέιρα. Θα λέει εδώ πέρα από 8. Ναι. Έχει ένα μήνα ακόμα να προσπαθήσει εδώ. Φαντάζομαι. 2 Νοεμβρίου να σκάσει είδηση. Να με κεράσει το τραπέζι εκεί. Πρέπει να δούμε τα μάτς που παίζει ο ΠΑΟΚ. Έχει δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ. Ναι, για να δούμε. Παίζει τώρα με ΑΕΚ, παίζει καπάκι με Αστέρα εκτός και μετά παίζει με Λαμία εδώ. Να σε καλά, αδερφούλη. Λαμία την πάρει εύκολα, ρε, εντάξει. Να πούμε ότι έχουμε εργασίες συντήρηση από σήμερα στην συνδετήρια οδό με το αεροδρόμιο. Εργασίες λοιπόν θα γίνουν στην οδό Προφήτη Ηλία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Εκεί να προσέχει ο κόσμος, θα βρει κίνηση, έτσι. Ποια είναι η Προφήτη Ηλία, ρε? Στο δρόμο για Μουδανίων που είναι, στο Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, Νέο Μουδανίων, δεξιά. Τι κάνουν σήμερα? Κάνουν κάτι εκεί με το δρόμο να έχουν βάλει και θα έχει κίνηση. Να προσέχει λίγο ο κόσμος. Έλα ακόμα έναν σίγουρα τελευταίο, έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, πες του φίλου του ΠΑΟΚ που πήρε πριν, Ολυμπιακός όχι δεν θα κλατάρει, αλλά θα είναι και 15 βαθμούς μπροστά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 15 είναι πολύ ρε σύμφω. Πολλά λες. Δηλαδή, too much. Τι πολλά ρε, καλά θα τους δούμε. Τι πολλά δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό εδώ με τα πιτσιρίκια τώρα. Δύο πέναλτι έκανες τον Παναθηναϊκό ρε φίλε, μας τρελάνεις. Ρε άσε τώρα τα πέναλτι για αυτά, θα τους είδες δούμε και θα μιλήσουμε, ο ευρωπαϊκός θα μιλήσουμε αέρας. Και όταν θα τελειώσει η κανονική διάρκεια. Είδες σου κάνει ευρωπαϊκός αέρας, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρασε ο Μίλους, έχει άλλο αέρα, αλλά εντός συνόρων σέρνεται, δεν βλέπω σέρνεται. Πότε παίζει με την... 1-0 με πέναλτι Λάρισα, 1-0 τον Αστέρα με το ΒΑΡ. Ναι. Πότε παίζει με την Ιουγκοσλάβικη. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα. Και μετά που παίζει καπάκι.
Μετά έχει δύσκολο, στον Άρη παίζει. Στον Άρη ανοίξει τα πόδια. Τι παγάσε είστε ρε εσύ. Φύγε Ολυμπιακέ. Αρχίσαμε τώρα τα ίδια τώρα. Φύγε Ολυμπιακέ, φύγε, να σε καλά. Η Λάρισα θα ανοίξει τα πόδια με τον Ουάρντα και τον Κάτσικα. Τρελός είσαι πες το, σαν τον Τζάβ και τον Ινιέστα είπαμε να φύγει. Φοβάστε τον Κάτσε και τον Ουάρντα. Εγώ βλέπω σήμερα τη ρέκορτ. Αυτές τις εφημερίδες έπαιρνε όταν η Ελλάδα έπαιρνε το Euro κάθε μέρα και μας αποθέωναν. Και πρόσεξε τώρα το πρώτο σέλιδο ότι έχει. Το βλέπεις και εσύ για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Έχει 4 προπονητές για τη Sporting Λισαβόνα. Ο ένας είναι ο Κίκη Σερτιέν. Ο άλλος είναι ο Σιλάς, είναι ελεύθερη θέση 2. Και οι άλλοι δύο ποιοι είναι που θέλει να έχει βάλει στο στόχαστρο? Ο Αμπέλ Φερέρα του ΠΑΟΚ και ο Πέδρο Μάθες του Ολυμπιακού. Ναι. Τους έξω, το βλέπει το πρωτοσέλιδο, έτσι, στο στόχαστρο. Αυτούς λέει από αυτούς τους 4 θα πάρει έναν. Ετζής είναι και ίδιο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Δηλαδή ναι. Την πρώτη κίτρινη κάρτα την έφαγε ο Μάρτινς. Ναι, την έφαγε. Ο άλλος. Περιμένει δηλαδή τώρα ποιος θα κάνει γκέλα. Έτσι. Δηλαδή να κάνει καμιά γκέλα ο ΠΑΟΚ με την Άκη, ο Μάρτινς να κάνει καμιά στραβή στο Ερυθρό Αστέρα, φάει κανένα τρίμπαλο. Ναι. Και να γίνει χαμός. Αυτό περιμένει η Sporting. Έτσι. Η Sporting η οποία σέρνεται φέτος. Ναι. Και έχει την άνεση να πάρει όποιον θέλει από τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Δώστε τον. Τρελώσει. Δώστε τον για τον financial fair play, δώστε τον. Fair play, να είχαμε να λέγαμε δώστε και τον να κορόιδα. Ναι. Σήμερα ο Μπούζος πρέπει να φέρει εδώ καθηγητή μαθηματικών, να πάει στο φροντιστήριο του Μπατζίνα, ναι. Να πάρει εκεί κανένα δυο και να κάνει εκεί τις πράξεις, να βγάλει και τον Παδονοζάχο και να δουν εκεί τα fair play και τα αυτά. Τα financial. Γιατί είναι, αν σας δίνετε ευκαιρία να τον δώσετε και να πάρετε λεφτά, είναι καλύτερα από τον απολύσετε και να τον πληρώνετε. Και να γίνουμε μικρή ομάδα. Και να μπείτε μέσα στο fair play. Ομάδα. Α, το fair play. Λοιπόν, τέλος, θα τα πούμε το μεσημέρι εσύ με τον Γρηγόρη, θα τα πεις. Θα έρθει, θα έρθει. Εμείς το απογευματάκι με χουλικά.